πάω. Τώρα αισθάνομαι, τώρα μαζί σου νιώθω πως χάνομαι. Τώρα γελάω, φιλιά σε γερνάω. Τώρα στα αστέρια μαζί σου πετάω. Τώρα αγαπάω, τώρα αισθάνομαι. Τώρα μαζί σου νιώθω πως χάνομαι. Τώρα γελάω, φιλιά σε γερνάω. Τώρα στα αστέρια μαζί σου πετάω. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στο Μαγκαζίνο Live. Καλή Κυριακή. Σήμερα κοντά μας το συγκρότημα White Noise. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα συνέχεια, θα έχουμε και πολλή μουσική. Όπως έχουμε και πάρα πολλά θέματα σήμερα, κοντά μας στη συνέχεια θα είναι ο Θανάσης Τσαλταμπάσης, για να πούμε από κοντά, να πούμε και για την καινούργια του ταινία και όλα αυτά που μας ενδιαφέρουν. Θα μαγειρέψουμε, θα δούμε μόδα. Θα φτιάξουμε γλυκά από τα ζαχαροπλαστεία Δέσποινα, τα μυστικά λοιπόν από το ζαχαροπλαστείο Δέσποινα. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης θα είναι κοντά μας για να δούμε το μακιγιάζ και πολλά πολλά άλλα. Τώρα όμως θέλω να πάμε στον καναπέ, γιατί εκεί με περιμένει έτσι μια φίλη μου, όχι μόνο από τα παλιά, αλλά και τώρα, Νανά Παλετσάκη. Καλώς σας βρίσκω, γεια σας. Γεια σου Κιμ. Τι κάνετε, ήρθα φυσικά να μιλήσουμε για τραγούδι, χορό, ξέρεις, θέατρο, αυτά που κάνω, που είναι τα δικά μου, που είναι της ειδικότητάς μου. Γιατί ξέρω πόσο θέλετε να με ρωτήσετε για την καινούργια μου ταινία, δεν τα έχω βγει παντού και είναι παγκόσμια αποκλειστικότητα. Τελικά, έτσι όπως, έτσι όπως μας βλέπω εδώ, είμαστε ένα ποτπούρι από τα παλιά, από τα τωρινά, έτσι δεν είναι. Το παλιά το δείχνεις προς τα δω, διότι γνωρίζω τον άντρα σου. Όχι, αγάπη μου, το είπες, από εδώ γνωριζόμαστε από τα παλιά. Γιατί θέλω να μου πεις τι σε πήγε στον ψυχίατρο. Είναι. Ένα βιβλίο το οποίο το έγραψα μόλις έφυγα από το Άλτερ. Mm-hmm. Ήμουνα πάρα πολύ σκοτεινιασμένη. Ήταν μία από τις περιόδους της ζωής μου που είχαν συμβεί πολλά. Είχε συμβεί το πρόβλημα υγείας μου, ταυτόχρονα με το κλείσιμο μιας ιστορίας που πόνεσε πάρα πολύ πολλούς από εμάς. Εγώ το θεώρησα τότε το τέλος ενός κύκλου. Άρα λοιπόν ξεκίνησα να γράφω αυτό το βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Λιβάνη και ήθελα να δώσω στον κόσμο, γιατί περιγράφω, είναι βιωματικό, αλλά περιγράφω και τις ζωές των φίλων μου, όπου εμπλεκόμεθα όλοι μαζί και φυσικά εγώ πηγαίνω σε ψυχιάτρους, κάνω συνεδρίες, τα γράφω όλα αυτά. Δίνω τη δυνατότητα στον κόσμο να γελάσει, αλλά δίνω, ελπίζω, τη δυνατότητα και να απελευθερωθεί από τους δαίμονές του. Δηλαδή, δίνω τεχνικές που αν τις ακολουθήσουμε, νομίζω ότι μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας. Και αποφεύγουμε και τον ψυχίατρο. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Η ειδικότητα αυτή είναι χρήσιμη, γιατί όσοι πάνε, σημαίνει ότι νιώθουν ότι κάτι δεν πάει καλά και αυτό είναι καλό. Να φοβάσαι από αυτούς που νομίζουν ότι είναι πολύ καλά και δεν πάνε ποτέ. Τελικά, τι μας μαθαίνεις μέσα από το βιβλίο αυτό, ότι μπορούμε να βρούμε το δρόμο μόνοι μας. Θα σου πω ότι είμαστε ό,τι σκεφτόμαστε. Αν σκέφτομαι τοξικά, θα αρρωστήσω τον εαυτό μου. Αν αλλάξω τον τρόπο που σκέφτομαι, θα θεραπεύσω τον εαυτό μου και δίνω πρακτικά παραδείγματα. Η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή για να την αφήνεις να χάνεστε με στερεότυπα. Εδώ αποκαλύπτω την εικόνα τη δική μου έτσι όπως εγώ την νόμιζα. Έναν άνθρωπο πολύ άσχημο, έναν άνθρωπο που νόμιζα ότι ποτέ δεν ήμουνα αρκετή για κανέναν άντρα. Νομίζω ότι αυτό το θέμα το αντιμετωπίζουν και άλλες γυναίκες. Mm-hmm. Έναν άνθρωπο που μεγάλωσα με μια πολύ κυριαρχική μαμά, η οποία επέδρασε σε όλα τα επίπεδα της ζωής μου και πρέπει να φτάσεις πάτο για να ξαναξεκινήσεις από την αρχή. Και να σου πω και κάτι που γράφω εδώ μέσα, αν δεν πεθάνεις, δεν ξαναγεννιέσαι. Πολύ σωστό. Σωστό. Το θέμα είναι να μην φτάνεις όμως στο σημείο αυτό, Κοίταξε, να σου πω κάτι. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά ποτέ στη ζωή μας δεν θεωρούμε αυτά τα οποία υπάρχουν γύρω μας αυτονόητα. Δεν θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο, θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο το να βλέπουμε, το να είναι γερά τα παιδιά μας. Όχι, απλά αυτό που λέμε ότι πρέπει να φτάσεις στο τέλος ή σε ένα πολύ κομβικό σημείο στη ζωή σου, που μπορεί να έχει να κάνει και με την υγεία σου και με πολλά άλλα πράγματα, ότι εκεί συνειδητοποιείς κάποια πράγματα ή εκεί πλέον είσαι έτοιμη ή έτοιμος να αλλάξεις ριζικά τη ζωή σου. Αλλά το σωστό κανονικά θα ήταν να μπορούμε να τα προβλέπουμε αυτά. Θεωρητικά. Όμως το βιβλίο δεν γράφτηκε για αυτούς οι οποίοι είναι μετρημένοι άνθρωποι. Γράφτηκε για αυτούς που είναι των άκρων, που θέλουν να το ζήσουν όλα στα κόκκινα και ένας από αυτούς ήμουν και εγώ. Είσαι νορμάλ άτομο. Το νορμάλ. Κοίταξε. Όπα.
Καταρχάς, δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι normal και να κάνω τη δουλειά αυτή 22 χρόνια. Βεβαίως, το θέμα είναι το ποιος ορίζει το normal και το abnormal. Εσύ τι πιστεύεις, δηλαδή πάνω στην ερώτηση που είμαι ιδιαίτερος άνθρωπος. Είμαι εξαιρετικά δύσκολος άνθρωπος με απίστευτα λατώματα και λίγα προτερήματα. Και πολύ ευαίσθητος. Αυτό θα τα αφήσω να το πούν οι άλλοι. Εκτίθεμαι στο κοινό 22 χρόνια, με κρίνει το κοινό. Ξέρει, σχεδόν η ζωή μου έχει κρεμαστεί στα περίπτερα. Έχω ζήσει στα κόκκινα. Έχω, νομίζω, απίστευτες εμπειρίες. Mm-hmm. Βάλε ό,τι μπορείς να φανταστείς. Έχεις περάσει από τα πάντα, θα έλεγα. Από τα πάντα. Στην νομίζω, ελληνική τηλεόραση. Όχι στην ελληνική τηλεόραση, νομίζω έχω περάσει από τα πάντα και ως άνθρωπος. Γενικά. Από τα πάντα. Φαντάζομαι, Νανά, όμως ότι παρακολουθείς και τηλεόραση και εκπομπές και όλα αυτά. Γιατί αυτό είναι μικρόβιο που δεν φεύγει. Κοίτα, αυτό είναι τοξίνη, είναι ναρκωτικό, είναι από τις πιο δύσκολες απεξαρτήσεις. Θα σου έλεγα ότι στην πρώτη φάση που σταμάτησα τηλεόραση είχα συμπτώματα απεξάρτησης από βαριά τοξική ουσία. Και δεν κάνω καθόλου πλάκα. Έγινε το 2000 και ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είχα συμπτώματα απεξάρτησης τοξικομανούς ανθρώπου. Όλα τα συμπτώματα τα είχα. Είναι πολύ μεγάλη τοξίνη τηλεόραση και πολύ μεγάλη τοξίνη ο φακός. Δηλαδή η έκθεση στο φακό mm-hmm. και αυτό που σε κάνει να νιώθεις ο φακός. Αυτή η ματαιοδοξία που σε τα κάνει πολιτικά, νιώθεις. Τα πολιτικά τα παρακολουθείς. Τι τραγικότητα είναι αυτή. Είναι μια τραγωδία. Δηλαδή τα παρακολουθώ, κοίτα, προσπαθώ να έχω χαμηλωμένη τη φωνή και να βλέπω τίτλους. Τι μπορώ να παρακολουθήσω από αυτή την... τι να πω... κοίτα, υπάρχει τόσο συσσωρευμένος θυμός μέσα μου. Θεωρείς ότι είμαστε στο σωστό δρόμο, δηλαδή τώρα τα τελευταία χρόνια, ας πούμε 1-2, δεν είναι παραπάνω. Βλέπουμε ξαφνικά να οδηγούνται στους εισαγγελείς άτομα γνωστά και από τον πολιτικό κόσμο και από τον επιχειρηματικό. Και γενικά. Ωραία, θα σου απαντήσω είμαστε πολύ γρήγορα. Δρόμο, θα σου απαντήσω θα σε πάω τώρα γρήγορα. Σε ένα θέμα που προέκυψε ναι, μέσα στην εβδομάδα. Μ' αρέσει αυτή η διαδικασία κάθαρσης, αλλά θέλω να δω να δημεύονται περιουσίες και να γυρνάνε πίσω τα χρήματα τα οποία έχουν πάρθει ως μίζες για τα οπλικά συστήματα. Δηλαδή, πώς έχεις πάρει 3 δις για τα οπλικά συστήματα, γύρνα τα πίσω. Έτσι. Και 8 δις εσύ, τα άλλα, το να μπαίνει κάποιος φυλακή και να κλείνεται μέσα και να βγαίνει μετά, δεν μου λέει τίποτα. Mm-hmm. Εγώ θέλω λοιπόν αυτά τα χρήματα τα οποία πήρανε να τα γυρίσουν να πίσω. Να δημεύσουν τις περιουσίες. Επειδή έχω πάρα πολύ να σου πω κάτι. Μέσα, δηλαδή, τι μου κάνει, εμένα δεν μου λέει τίποτα να γίνει ένα πυροτέχνημα και να συλληφθούν 15 άνθρωποι. Είμαστε όμως έτσι στο σωστό δρόμο, πιστεύεις. Κοίτα, κάτω από την, σιγά, κοινωνική σιγά, πίεση, από την κοινωνική πίεση, νομίζω ότι είμαστε. Φυσικά έχουν γίνει και ιστορίες για να κάνουν κρότο. Λοιπόν, για θέλω τώρα να πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο έσκασε έτσι ως μικρή βόμβα μέσα στην περασμένη εβδομάδα. Ήτανε τα στοιχεία που βγήκανε στο φως της δημοσιότητας που θέλουν Βίκη, τον βουλευτή Παύλο Χαϊκάλη και ηθοποιό ασφαλώς, γιατί ως ηθοποιό εμείς τον γνωρίζουμε. Τώρα, τους τελευταίους μήνες, είναι και βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και έναν πολύ γνωστό αστρολόγο να έχουν κάνει οικονομικές ατασταλίες. Ναι. Αυτό λοιπόν έγινε σύμφωνα με το ΣΔΟΕ. Έγινε μία έρευνα, η οποία ξεκίνησε τον προηγούμενο Ιανουάριο, δηλαδή τον προηγούμενο μήνα, τον Ιανουάριο, και απεδείχθη ότι ο Παύλος Χαϊκάλης είχε ξεχάσει να δηλώσει 55.000 ευρώ που ήταν το εισόδημά του από το 2007. Λίγο. Ο ίδιος βέβαια βγήκε και απάντησε και μάλιστα στο Zoogla.gr και είπε ότι δεν είναι 55.000, είναι 45.000 και ότι μένει και δικό του λάθος, αλλά όχι μόνο δικό του, γιατί εμπλέκεται μέσα και μια άλλη εταιρεία παραγωγής που δεν την έχει κάποια παραστατικά. Νομίζω ότι έχουμε τη δηλώση βεβαίως του Παύλου Χαϊκάλη, πάμε να τσακούσουμε. 45 είναι 45. Δεν υπήρχαν παραστατικά, δεν κόπηκε το παραστατικό. Αλλά... Δεν κόπηκε παραστατικό γιατί δεν μου κόψει ο άλλος. Δεν μου κόψει η εθνική εταιρεία παραστατικά. Γιατί είπε να ολοκληρωθεί το έργο. Απλώς η τάξη μου το δικό μου είναι ότι μετά από ένα άβλογο χρονικό διάστημα έπρεπε να ζητήσω εγώ τα παραστατικά να κόπουν παραστατικά. Εγώ με τότε είχα πόρτο εργασίας, είχα και προσωπικά θέματα. Δεν το έκανα και άλλη πλευρά και το πέρασαν 7 χρόνια και δεν το έμεινε εκεί. Εγώ είχα ξεχάσει και τη δουλειά, πώς να το πω. Ναι, ξέρετε, μου κάνει εντύπωση. Αυτό πώς το βρήκαν αυτοί τώρα, δηλαδή έγινε κάποια καταγγελία ή απλά έτσι στο. Όχι, καταγγελία προφανώς δόθηκε, μάλλον είναι ότι ήταν παραγωγός εταιρεία η Bayer. Η Bayer, η ίδια η εταιρεία, δεν έδωσε στοιχεία στον ΣΔΟΕ επί αυτά που δεν έχουν κοπεί αυτά τα τιμολόγια. Σε αυτές τις παροχές υπηρεσιών. Δεν αποτελεί προϊόν ξέπλυμα χρήματος,
έγινε εκ παραδρομής, δεν είναι 45.000 το ποσό και δεν ήταν ολοκληρωμένο το έργο. Γι' αυτό και δεν κόπηκαν παραστατικά. Περιμέναμε την ολοκλήρωση του έργου. Δεν έγινε ολοκλήρωση του έργου, ξεχάστηκε από τις δύο πλευρές. Και μείνει το πράγμα εκεί. Όση ευθύνη έχω εγώ, έχει ευθύνη και έχει η διαφημιστική εταιρεία. Πάντως γίνεται χαμός. Ναι. Τι εννοεί το ξέχασε. Εγώ εκεί έχω μείνει. Ναι, και πώς δεν το έκανα. 45 ή 2007. Και ο κ. Γιακουμάτος είχε ξεχάσει ότι έχει σχέση με το γεροκομείο. Αυτό λίγο πρέπει να ντρέπονται που το λένε αυτά οι συνανάς. Όλοι. Ξέχασα να δηλώσω 45.000 ευρώ. Εσύ δεν ξέχναγες να δηλώσω 45.000 ευρώ. Να σας απαντήσω τώρα τι έχω πάθει εγώ. Εγώ έπαθα το εξής. Εγώ δυστυχώς φορολογήθηκα για χρήματα που δεν πήρα ποτέ. Διότι όπως ξέρετε, κόβουμε μπλοκάκια και όταν δεν εισπράττουμε τα χρήματα, άρα ξύνεις μια πληγή που δεν θέλω να την αναφέρω. Να απαντήσω όμως αυτό που ρώτησες. Λοιπόν, εδώ υπάρχει κάτι θετικό. Ότι ο Χαϊκάλης βγήκε και απάντησε. Θα μπορούσε να κρύβεται. Για να πάρουμε, να πάρουμε την ιστορία, επειδή εγώ άκουσα τις δηλώσεις του. Δεν κρύφτηκε, είπε ναι, το έκανα. Mm-hmm. Αυτό το βάζω στα συν. Από εκεί και πέρα το βάζω ότι το βγήκε και το είπε. Θα μπορούσε να έχει εξαφανιστεί όπως έχουν εξαφανιστεί άλλοι. Κοίταξε, ως εκπρόσωπος έτσι στο ελληνικό κοινοβούλιο δεν θα μπορούσε να εξαφανιστεί και πάρα πολύ, γιατί οφείλει μια απάντηση έτσι και είπε την ιστορία, με δικαιολογία τουλάχιστον. Θα σας πω κάτι. Είπε την ιστορία επειδή άκουσα τις δηλώσεις του. Είπε ότι τη χρονιά εκείνη είχε πληρώσει 122.000 ευρώ στην εφορία, αν δεν κάνω λάθος διορθώστε με, γιατί ενημερώθηκε για την επικαιρότητα, για το θέμα, άρα δεν θα του ήταν πρόβλημα, εγώ ακούγοντας το σκεπτικό του, να δώσει άλλες 15.000 ευρώ. Άρα η επιχειρηματολογία του. Βέβαια είναι και αυτό που λες. 15 έχω ή δεν τα έχω. Δηλαδή είναι το ίδιο όπως γίνεται και με τους τραγουδιστές που μπουκάρουν τώρα στα νυχτερινά μαγαζιά το ΣΔΟΕ. Που άλλα δηλώνουν, άλλα κόβουν, άλλα παίρνουν. Επίσης είναι ένας άνθρωπος που έχει εκλεγεί από τον κόσμο και είναι μέσα σε αυτή τη βουλή και προσπαθεί να μην κάνει. Πρέπει να είναι παράδειγμα. Λοιπόν, και σε αυτή τη λίστα, Βίκυ, υπάρχουν και άλλοι. Και ναι, θα δεν είναι το μοναδικό σίγουρα όνομα του κ. Χαϊκάλη, για όνομα του Θεού. Υπάρχουν και άλλοι και με πολύ μεγαλύτερα ποσά, όπως 700.000 ευρώ. Αθλητικά σωματεία, πρώην διευθυντές νοσοκομείων. Έτσι, μικρό πράγμα. Dancing with the stars, έβλεπες. Βαρέθηκα. Σε πειράζει αυτό που είπα, έτσι. Καθόλου. Μιλάνε και τα παιδιά. Παιδιά, συγγνώμη. Βαρέθηκα. Εσείς βλέπατε dancing. Ορίστε. Να ορίστε, συμφωνώ έτσι με τα παιδιά. Άστινε, δηλαδή, συγγνώμη. Γιατί βαρέθηκες. Γιατί, αγάπη μου, είναι σαν να βλέπω Big Brother την πρώτη εποχή. Δηλαδή, πόσο τάγκο, πόσο φλαμέγκο, πόσο φούρλα, πόσο αυτό. Έχουμε τα προβλήματά μας. Έχουμε και... Δηλαδή, εγώ είχα μια αγωνία να δω το dancing. Όχι, αλλά είναι μια συντροφιά σε κάποιον. Αλλά εσύ πίστευες τώρα. Εσένα σε έφτασε αυτό που σε έφτασε στον ψυχίατρο. Κάποιους άλλους, όπως δηλώνω όμως, ή μάλλον κάποια άλλη Στάθη, την έφτασε το dancing στον ψυχολόγο. Ακριβώς. Έγινε αυτό και το έχασα. Ναι. Δεν ξέρω. Και έχω εδώ τη βίβλο μπροστά υπάρχει μου. Υπάρχει αυτή η συνταρακτική είδηση που εγώ αγνώ. Ναι, και εγώ θέλω να μάθω, Στάθη, στο περιοδικό εγώ που κυκλοφόρησε αυτήν την εβδομάδα, η κυρία Χατζίδου έκανε αυτή τη δήλωση που είπε και η Κιμ. Και θα σας διαβάσω έτσι λίγα αποσπάσματα. Η Ελένη Χατζίδου είναι τραγουδίστρια. Είναι τραγουδίστρια. Το ξέραμε αυτό πριν ή τώρα το μαθαίνουμε. Το ξέραμε. Οι τηλεκριτικοί δεν το ήξεραν και αναρωτιόντουσαν ποια είναι η κυρία πάντως, να το πούμε και αυτό. Είναι μια νέα κοπέλα, έχει πιάσει 2-3 επιτυχίες. Την επέλεξε ο σταθμός του Αντένα. Να σας διαβάσω τι δήλωσε στο Γιάννη Βίτσα. Ναι, κάτσε να προσέξω κιόλας, γιατί δεν ήξερα ότι η κυρία Χατζίδου πήγε στον ψυχολόγο μετά τον dancing. Μετά τον dancing. Τη ρώτησε για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε μετά, γιατί είχε βγει και είχε πει ότι έπαθε κρίση πανικού. Νόμιζα ότι θα πεθάνω. Αισθάνθηκα πόνο στο στήθος, μου κόπηκε η ανάσα, ένιωσα μούδιες μες στα δάχτυλα. Ήρθε το ΕΚΑΒ, πήγα στο νοσοκομείο, έκανα καρδιογράφημα και μόλις αισθάνθηκα καλύτερα έφυγα. Μου ξεκαθάρισαν. Είσαι πεντακάθαρη. Πήγαινε σε έναν ψυχολόγο. Όλο αυτό γιατί είχε σωρεθεί η ένταση στο στρες από τον dancing. Προχώρησε, προχώρησε. Και συνεχίζω. Τι το έκαναν αυτό όμως, τη ρωτάει ο δημοσιογράφος. Και λέει, άνθρωποι του χώρου, με τους οποίους μάλιστα είχα συνεργαστεί στο παρελθόν και δεν έχουν καταφέρει κάτι ακόμα εκείνοι. Και έλεγαν οι άνθρωποι σιγά, αυτοί. Σιγά σιγά, περίμενε να τα καταλάβουν. Η Χατζίδου του χρόνου δεν θα υπάρχει. Της λέγανε λοιπόν συνέχεια ότι η Χατζίδου του χρόνου δεν θα υπάρχει. Ως τι, ως χορεύτρια. Ως τραγουδίστρια. Ως άνθρωπος που μένει στο χώρο και συνεχίζει να κάνει επιτυχίες. Την πίεσαν όλα αυτά, πιέστηκε και από το χορό και κατέληξε με κρίση πανικού στον ψυχολόγο. Και είναι η πρώτη που βγαίνει και λέει ότι αυτό το show μπορεί σας να σας φαίνεται ωραίο, αλλά εγώ κατέληξα να είμαι στην πολυθρόνα. Πάντως, θέλω να σου πω ότι στο τελικό του Dancing with the Stars, το οποίο παρακολούθησα, ήταν μια χαρά. Ήταν μια χαρά γιατί το είχε ξεπεράσει καθώς
Ακολουθεί τη συνεδρία στον ψυχολόγο. Ξαφνικά τη πέρασε όμως. Από πού προκύπτει είναι από το dancing. Οι άνθρωποι του χώρου. Όχι οι άνθρωποι του dancing. Όχι, οι άνθρωποι του χώρου έλεγαν ότι η Χατζήδου δεν θα υπάρχει. Δεν θα κάνει κάτι. Αυτό την πίεζε πάρα πολύ γιατί είχε βγει στο dancing και έλεγε αφού δεν θα τα καταφέρω τώρα που είμαι στην επικαιρότητα, τι θα κάνω. Δηλαδή πήγε στο dancing για να ακούμε τα τραγουδία τη σε 5 χρόνια. Είστε αφηρημένοι και δεν προσέχετε τον συνάδελφο τη Χατζήδου. Γιατί είσαι αφηρημένη, κούκλα μου. Λοιπόν, έχει πει ότι χρονικά την κρίση πανικού την παθαίνει κατά τη διάρκεια του dancing. Σωστά. Μόλις έφυγε από τον dancing, την έπαθε κρίση. Μόλις έφυγε από τον dancing. Παθαίνει κρίση. Λείπει. Αυτό παθαίνει κρίση πανικού. Κατά τη διάρκεια είναι κρίση πανικού. Παιδιά, υπάρχει διάθεση. Μισό λεπτό. Γιατί το θέμα έχει. Όχι, όχι. Τώρα είναι σοβαρό. Πρώτον, γιατί κρίση πανικού παθαίνει πάρα πολλοί κόσμος. Mm-hmm. Ένα στους δύο παθαίνουν κρίση πανικού. Αλλά δεν πάει στον ψυχολόγο. Λοιπόν, και σε ψυχίατρο πας. Η κρίση πανικού είναι κάτι φοβερό. Στο λέω γιατί έχω ζήσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάθει κρίση πανικού. Τώρα, το κατά πόσο. Κοιτάει μπορεί... εμένα γιατί την έχει ζήσει και τη δικιά μου κρίση πανικού. Ναι, το κατά πόσο μπορεί, αν δεν κάνει το κατάλληλο σπαγκάτ να σε οδηγήσει σε κρίση πανικού, δεν το ξέρω γιατί θα αλλάξω κατηγορία. Άρα. Παρακαλώ, μιλώ σοβαρά. Σωστά. Δεν θέλω να με διακομωδείτε σε αυτή την εκπομπή, είναι μεσημέρι. θα ήθελα να το αντιμετωπίσουμε το θέμα έτσι όπως το παρουσίασε ο συνάδελφος. Άρα, η πίεση που της δημιούργησε ο χώρος πριν το dancing την οδήγησε σε κρίση πανικού και πήγε στον ψυχολόγο. Μα δεν είναι αφού ξέρει ότι παθαίνει κρίση πανικού, γιατί πήγε στο dancing όμως. Δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει η κρίση πανικού. Μπορεί να σε χτυπήσει, δηλαδή καθαρίζει φασολάκια. Λέμε τώρα, μεταφυσική αυτή. Σε πιάνει η κρίση μπορώ πανικού. Να έχω ένα ρεφρέν για να μην πάθουμε κρίση πανικού. Ναι. Μπορούμε τσακατσάκα να έχουμε ένα ρεφρέν. Άμε. Ωραία. Αμέσως. Λέω εγώ τώρα. Είναι εδώ μαζί μας, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μην ξεχνάτε τα τηλέφωνα της εκπομπής μας, 211-55-55-50, για να παίξουμε μετά μουσικό quiz, γιατί έχω να σας δώσω δώρα. Κοντά μας σήμερα, αλλά και ο Διονύσης Ντούκας από τα ζαχαροπλαστεία Δέσποινα. Διότι σήμερα, κύριε Ντούκα, θα φτιάξουμε cheesecake, αλλά με στέβια. Και αυτό μας ενδιαφέρει πολύ, γιατί είναι διαφορετικός τρόπος. Γλιτώνουμε λίγο σε θερμίδες. Πώς θα το φτιάξουμε τώρα αυτό, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Εντάξει, το ζαχαροπλαστείο Δέσποινα το γνωρίζουμε. Το προτιμάμε. Για το cheesecake μας θα χρειαστούμε μία βάση μπισκότου. Ωραία. Θα αρχίσουμε με τη βάση μπισκότου μας. Ωραία, βλέπουμε θα πάρουμε ένα μπολ. Τα υλικά τώρα, για να μπορούν να σημειώσουν και οι φίλες και οι φίλοι μας από το σπίτι. Και να σημειώσουμε τι χρειαζόμαστε. Για το μπισκότο μας χρειαζόμαστε 240 γραμμάρια βούτυρο. Ωραία. Σε θερμοκρασία δωματίου. Ναι, 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 mm-hmm. Φυσικά. Χρειαζόμαστε 100 γραμμάρια σκόνη αμύγδαλο.
Ωραία. Μπορούμε να βάλουμε και άλλο ξηροκακό άμα θέλουμε. Π.χ. φουντούκι, οτιδήποτε. Ναι, ό,τι προτιμάμε. Το αμύγδαλο εντάξει είναι πιο εύκολο έτσι. Ναι. Δύο αυγά, τη στέβια μας και το αλεύρι μας. Πόσο διαφορετική ποσότητα από τη στέβια που μπαίνει συγκριτικά με ζάχαρη, έτσι, που βλέπουμε όγκο. Ναι. Φυσικά. Είναι 8 προς 10. Mm-hmm. Βάζουμε το μισό αλεύρι για αρχή και αρχίζουμε και πλάθουμε το ζυμάρι μας. Γιατί με τη στέβια δεν πρέπει να χτυπηθεί πολύ το ζυμάρι μας, γιατί δεν έχει ζάχαρη και κορδάρι. Άμα το χτυπήσουμε πολύ. Οπότε εδώ με τη στέβια, γιατί συνήθως ας πούμε τα γλυκά τα ξεκινάμε με το βούτυρο και τη ζάχαρη. Επειδή όμως δεν έχουμε τη ζάχαρη. Μάλιστα. Ρίχνουμε και το υπόλοιπο αλεύρι μας. Δεν πειράζει. Ωραία. Τέλεια. Θα έχετε μετρήσει τις θερμίδες. Φυσικά. Μια μερίδα cheesecake έχει γύρω στις 500 θερμίδες με ζάχαρη κανονική. Με στέβια έχει τις μισές και λιγότερες. Το ζυμάρι μας είναι έτοιμο. Το ανακατεύουμε. Ωραία. Έγινε ένα σώμα. Είναι λίγο σφιχτή, έτσι. Ναι, ναι, είναι. Παίρνουμε δύο φύλλα σιλικόνης και ρίχνουμε το ζυμάρι μας πάνω. Αφού το ρίξουμε πάνω, το απλώνουμε, βάζουμε άλλο μία λαδόκολλα από πάνω και παίρνουμε το πλάστη μας και το ισιώνουμε. Προσπαθούμε να το κάνουμε ομοιόμορφο για να ψηθεί καλά. Τι πάθος περίπου? Περίπου 2 εκατοστά με 3. Θέλουμε να έχει λίγο πάθος δηλαδή, έτσι, γιατί είναι ο πάθος που ξέρουμε από το cheesecake. Όσο πιο λεπτό το κάνουμε, τόσο πιο γρήγορα θα ψηθεί βασικά. Και βγάζουμε το χαρτί μας. Πώς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη, αλλά δεν το σκεφτόμαστε. Ωραία. Λοιπόν. Παίρνουμε τη λαμαρίνα μας. Και βάζουμε μέσα το ζυμάρι μας. Για να το βάλουμε στο φούρνο να ψηθεί. Στους πόσους βαθμούς? Με προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς. Ωραία. Για μισή ώρα περίπου. Μισή ώρα. Ωραία. Εμείς για ευκολία τώρα έχουμε και έχουμε, ναι, έχουμε το έτοιμο ζυμάρι μας. Αυτό είναι το έτοιμο ζυμάρι μας. Ωραία. Τώρα πώς το κάνουμε στο σχήμα που θέλουμε? Τώρα θα πάρουμε το blender. Και θα το κάνουμε σκόνη. Τρίμα. Πόπο, μυρίζει τέλεια. Πάρω ένα. Φυσικά. Είναι και διατικό. Δεν έχει θερμίδες πολλές. Το κάνουμε τρίμα. Και το αποτέλεσμά μας, επειδή θέλει χρόνο, το έχουμε έτοιμο. Ωραία. Για ευκολία τα έχουμε όλα έτοιμα. Με τόσο έτσι φροντίδα και αγάπη τα κάνετε και στα ζαχαροπλαστεία σας. Φυσικά, πάντα. Γι' αυτό έχει και το αποτέλεσμα αυτό. Και έχουμε το λιωμένο μας βούτυρο, 120 γραμμάρια λιωμένο βούτυρο, και το ρίχνουμε μέσα. Πρέπει να είναι ζεστό. Το βούτυρο? Ναι. Γύρω στους 60 βαθμούς. Α, για να μπορεί να δέσει καλύτερα. Ναι, ναι. Το ανακατεύουμε, ώσπου το μπισκότο να τραβήξει όλο το βούτυρο. Μόλις πάλι όλο το βούτυρο, το μπισκότο μας. Αυτή τη διαδικασία, εντάξει, ξέρουμε όσοι έχουμε φτιάξει cheesecake, γιατί όταν παίρνουμε το έτοιμο το μπισκότο. Μπορείτε να το βάλετε σε ένα μπολ στο σπίτι σας. Ή σε οτιδήποτε σκεύος θέλετε εσείς. Ωραία. Υπάρχουν και αυτές οι φόρμες που έχουν το κλακ-κλακ αυτό που λέω, που έχουν το γύρω-γύρω. Ναι, και το αφήνουμε στην άκρη μας. Ωραία. Για να φτιάξουμε την κρέμα μας. Για την κρέμα μας θα χρειαστούμε 290 γραμμάρια τυρί κρέμα. Ωραία, βλέπουμε και τα υλικά για την κρέμα. Θα χρειαστούμε 8 γραμμάρια στέβια. Λεμόνι από μισό χυμό, από μισό λεμόνι. Ξύσμα από μισό λεμόνι. Και θα ανακατέψουμε όλα τα υλικά μας με το σύρμα μας. Σας θυμίζει και το τραγούδι αυτό που ακούμε? Εδώ σας θέλω τώρα όλους. Μόλις τα υλικά μας... Είναι την ταινία Frozen. Δεν βλέπετε κινούμενα σχέδια εσείς. Μόλις ομογενοποιηθούν τα υλικά μας, θα ρίξουμε την χτυπημένη κρέμα γάλακτος, αλλά όχι πολύ χτυπημένη. Α, οπότε την έχουμε χτυπήσει χώρια. Ναι, 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 την έχουμε χτυπήσει χώρια. Ναι, δεν πρέπει να τη χτυπήσουμε πολύ, γιατί θα μας σφίξει πάρα πολύ. Μόλις αρχίσει και δένει,
ομογενοποιηθεί το... η κρέμα μας, είναι έτοιμη. Είναι έτοιμη τώρα η κρέμα μας. Θα πάρουμε ένα κουταλάκι και θα τη σερβίρουμε. Το υπόλοιπο μπισκότο που μας έμεινε, μπορούμε να το φυλάξουμε, να το τελείξουμε με μία μεμβράνη και να το αφήσουμε στην άκρη. Για 2-3 εβδομάδες δεν παθαίνει τίποτα. Και τώρα θα βάλουμε το στο ψυγείο για να πήξει η κρέμα μας, την τούρτα μας και θα βγάλουμε αυτή που είχαμε ετοιμάσει από πριν. Ωραία. Πόση ώρα τα αφήνουμε στο ψυγείο? Περίπου μία ώρα. Μία ωρίτσα. Έχει πήξει. Δεν έχει πρόβλημα. Και τώρα θα την καρνίρουμε. Πόσες θερμίδες είπαμε ότι έχει το κάθε κομμάτι από το cheesecake με τη στέβια? Με τη στέβια έχει γύρω στις 190 θερμίδες. Να, το βλέπουμε κι εμείς. Χωρίς γιατί τη στέβια... θέλουμε να το υπολογίσουμε ακριβώς, για να μπορείτε κι εσείς στο σπίτι να ξέρετε τι τρώτε και πόσες θερμίδες τρώτε. Το κομμάτι, όχι τρώτα, για το ατομικό κομμάτι. Τώρα βέβαια θα πρέπει να δούμε και πόσο είναι το ατομικό κομμάτι, γιατί αυτό είναι το και στην κρίση του καθενός. Ας πούμε, εμένα τώρα το ατομικό έτσι πως το βλέπω και έτσι πως φαντάζομαι ότι είναι γεύση θα ήταν το μισό από αυτό που βλέπουμε. Μετά από τις φράουλες κάνουμε κάτι άλλο ή τελειώσαμε? Μετά από τις φράουλες θα πασπαλίσουμε με άχνη. Το κάνω εγώ. Φυσικά. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι. Ορίστε η τούρτα μας. Έτοιμο. Με σαν, στέβια. Σαν στη Δέσποινα. Φυσικά. Ευχαριστούμε πολύ. Και δεν παχαίνει. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Αφού όμως έχουμε φάει το γλυκάκι μας ή μάλλον μαζί με το γλυκάκι δεν θέλουμε και ένα καφεδάκι. Αν το θέλουμε τελικά το καφεδάκι ή δεν το θέλουμε. Αυτό θέλω να συζητήσουμε τώρα. Λοιπόν, Τάσος Παπαλαζάρου εδώ κοντά μας για να λύσουμε αυτές τις απορίες μας. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, το θέλουμε το καφεδάκι τελικά? Το θέλουμε το καφεδάκι θέλουμε. Και ειδικά με το πολύ ωραίο γλυκάκι που είδαμε ότι κάνατε, νομίζω ότι ταιριάζει. Παρεξηγημένος ο καφές, ναι ή όχι? Είναι. Και στην ερώτηση που με κάνετε αν το θέλουμε το καφεδάκι, θα πω το θέλουμε, αλλά εξαρτάται τι καφεδάκι θέλουμε. Παράδειγμα, σας έχω φέρει ένα καφεδάκι εδώ, ξέρω να το βλέπετε, και δίπλα έχουμε φέρει μία σοκολατίνα. Τι κοινό μπορεί να έχουν αυτά τα δύο? Λοιπόν, αυτός είναι ένας καφές που έχει γάλα μέσα, δεν είναι σκέτο, σίγουρα έχει. Έτσι, είναι ένας μοντέρνος τύπου καφέ, που είναι τύπου φραπουτσίνο ή... Βρέντο κάτι. Ναι. Σας θα δώσω να τα κρατήσετε με τα φάτα ακόμα. Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, για πείτε μας, λοιπόν, τι σχέση τώρα τι έχει... κοινό έχουν αυτά τα δύο. Τι κοινό έχουν. Να πούμε όλοι, να δούμε τι, ποιο τι το βρει. Μας αρέσουν. Πέρα από αυτό. Παιδιά, τις θερμίδες θα έχουν. Θα είναι και το ένα και το άλλο ίδια θερμίδες. Έχουν ακριβώς 500 θερμίδες, ακριβώς περίπου και τα δύο. 500 θερμίδες. Δηλαδή, πίνοντας έναν απλό καφέ, νομίζουμε τι κάναμε, ένα καφεδάκι ήπια. Παρ' όλα αυτά είναι σχεδόν σαν ένα ολόκληρο γεύμα. Τι θα έπρεπε τώρα να αφαιρέσουμε από αυτό τον καφέ για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε? Ο καφές, καταρχάς, θα σου πω, δεν έχει καθόλου θερμίδες. Καθόλου. Αν τον πίνουμε σκέτο. Αν τον πίνουμε σκέτο, μαύρο. Κάθε κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη που βάζεις, προσθέτουμε 20 θερμίδες. Άρα, φαντάσου, αν πίνεις έναν μέτριο καφέ που βάζεις 2 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη, έχεις συν 40 θερμίδες. Αν βάζεις λίγο γάλα στον καφέ σου, τα 10 ml γάλακτος έχουν άλλες περίπου 25 με 30 θερμίδες. Το μικρό κυλινδράκι που βάζουμε του γάλακτος. Είμαστε σε 70 με 80. Τώρα, από εκεί, μέχρι εδώ είμαστε λίγο πολύ αυτό που κάνουμε όλοι μας, ελεγχόμενα. Τώρα, από εκεί και μετά αρχίζει η κατάχρηση και η υπερβολή. Δηλαδή, αν βάλουμε σιρόπι σοκολάτα, σαντιγί, περισσότερο γάλα, μπορούμε να φτάσουμε μέχρι και περίπου τις 500 θερμίδες που έχει ένας μεγάλος τύπου καφέ που ειδικά η νεολαία λοιπόν, σήμερα 500 πίνει. Θερμίδες δεν θα πίστευα με τίποτα ότι έχει. Θα μπορούσα να φανταστώ ότι έχει, ξέρω εγώ, 150-200, αλλά οι 500 είναι σοκαριστικό νούμερο. Είναι όχι απλώς σοκαριστικό. Δηλαδή, κύριε Παπαλαζάρου, αυτό ισοδυναμεί μια σπάλου μπριζόλα με πατάτες. Έτσι ακριβώς. Μια πολύ ωραία μακαρονάδα. Και το λάθος που κάνουμε, ειδικά νομίζω και οι γυναίκες πολύ, και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, κορίτσια μαζί μου, είναι ότι πολλές φορές για να μην φάμε
αν θέλουμε να κάνουμε δίαιτα και αυτά, λέμε ας πιούμε έναν καφέ να μας κόψει λίγο την όρεξη. Και επειδή λέμε αφού στερούμεθα το γεύμα, ας βάλουμε κάτι της παραπάνω μέσα στον καφέ και να τον ευχαριστηθούμε τουλάχιστον. Πολύ, πολύ. Μόνο φίλτρο κάνει δουλειά και ο ελληνικός. Δεν έχουν θερμίδες. Ο ελληνικός κάνει πολύ μεγάλη δουλειά από πολλές απόψεις. Μάλιστα, πολύ μια πρόσφατη έρευνα που έγινε, ίσως την έχετε ακούσει, στην Ικαρία, μια έρευνα που μας έκανε παγκοσμίως διάσημος, έδειξε πως ένα κομμάτι της μακροζωίας αυτού του πληθυσμού έχει να κάνει και με τη συνήθεια αυτή του παραδοσιακού ελληνικού καφέ. Εγώ έχω ακούσει, και θα μου πείτε τώρα αν είναι αλήθεια ή όχι, ότι αν τον πίνουμε σκέτο τον καφέ, όντως μπορεί να έχει κάτι ευεργητικό. Αν τον πίνουμε όμως έστω και με λίγο ζάχαρη και έστω και με λίγο γάλα, καταρρύπτονται όλα αυτά θετικά. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Η ζάχαρη ή το γάλα που βάζουμε δεν αλλοιώνει κάτι στα θρεπτικά συστατικά του καφέ, άρα παίρνουμε όλες τις ευεργετικές επιδράσεις. Υπάρχει ένας μύθος, αλλά από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, αν η καφέινη που πίνουμε, που τρώμε, επηρεάζει την κυταρίτιδά μας. Αρνητικά όμως. Αρνητικά. Δηλαδή, αν δημιουργεί κυταρίτιδα ο καφές. Δημιουργεί. Πολύ απλά. Όταν βάζουμε 100. Δημιουργεί, βάζω ερωτηματικό και λέω όχι, δεν δημιουργεί. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους μύθους που υπάρχουν, ότι η καφέινη δεν σχετίζεται με κυταρίτιδα. Δεν έχει αποδειχθεί πουθενά ότι πίνοντας καφέινη αυξάνουμε την πιθανότητα της κυταρίτιδας. Αντίθετα, υπάρχουν κρέμες που περιέχουν καφέινη και δρούν ευεργετικά κατά της κυταρίτιδας. Αυτό είναι ένα μπέρδεμα, έτσι. Είναι ένα μπέρδεμα. Μπορώ να ρωτήσω κάτι, Κιμ. Κύριε Παπαλαζάρου, η κυταρίτιδα είναι φλεγμονή. Η κυταρίτιδα είναι μια φλεγμονή του συνδετικού ιστού. Δηλαδή, υπάρχει, βλέπετε, και έχει να κάνει πολύ με την κληρονομικότητα. Δηλαδή, αν δείτε μια βορειοευρωπαία, έχει ένα πόδι το οποίο δεν έχει σχεδόν καθόλου κυταρίτιδα. Σε ένα μια γυναίκα της λεκάνης της Μεσογείου, ας το πούμε έτσι, η πιθανότητα να συναντήσουμε κυταρίτιδα είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί υπάρχει σε εκείνο το σημείο μια βλάβη του συνδετικού ιστού, όπου τα λιποκύτταρα βγαίνουν έξω από το συνδετικό μας ιστό και δημιουργούν αυτή τη χαρακτηριστική πορτοκαλοειδή υφή. Λοιπόν, ας πιούμε εμείς το καφεδάκι μας τώρα άφοβα. Εμείς πήγαμε και σε ένα καφεκοπτίο, η Τζοάννα πήγε και είδε. Αλήθεια, τι γίνεται σε ένα καφεκοπτίο σήμερα, γιατί είμαι σίγουρη ότι πολλοί από εμάς έχουμε πολύ καιρό να πάμε. Το πρωινό καφεδάκι αποτελεί το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας, αλλά και το απογευματινό δημιουργεί την καλύτερη ατμόσφαιρα για φιλική κουβεντούλα. Ποιες είναι οι ευεργετικές ιδιότητες του καφέ? Ο καφές, λόγω της καφεΐνης που περιέχει, είναι αναζωογονητικός και τονώνει το νευρικό μας σύστημα. Ο ελληνικός καφές είναι η παρέα του Έλληνα σε κάθε στιγμή της ζωής του. Η παρέα και στα καλά και στα άσχημα. Τι καφέδες έχετε εδώ? Το μαγαζί μας έχει πλούσια ποικιλία ελληνικού καφέ, που ξεκινάει από ξανθό, μέτριο, ανάμεικτο, σκούρο, πολύ σκούρο. Και αυτό είναι ανάλογα με το πόσο βαρύς ή ελαφρύς είναι ο καφές και ανάλογα με το πόσο ψήνεται, λιγότερο ή περισσότερο. Επίσης έχουμε ποικιλίες γαλλικού καφέ ή αλλιώς είναι γνωστός ως γαλλικός καφές, καφέδες φίλτρου και αρωματικούς καφέδες φίλτρου, καπουτσίνο, νες και εσπρέσο. Πώς γίνεται όμως ο καφές? Για να το μάθουμε, επισκεφτήκαμε το παραδοσιακό καφεκοπτίο του κυρίου Σπύρου και του Γιώργου στο Χαλάνδρη, οι οποίοι με περισσότερο από 40 χρόνια εμπειρία στον ελληνικό καφέ, μας μίλησαν στα μυστικά του. Στον ελληνικό βάζουμε καφέδες της Βραζιλίας που είναι πιο ήπιοι στη γεύση, ενώ στο καφέ φίλτρου βάζουμε καφέδες Κολομβίας ή Γουατεμάλας. Επίσης, μια ακόμη διαφορά είναι στο κόψιμο. Ο ελληνικός πρέπει να είναι πολύ λεπτοκομμένος σαν πούδρα, ενώ ο γαλλικός είναι πιο χοντροκομμένος. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι νέοι θεωρούν τον ελληνικό καφέ ξεπερασμένο, αποτελεί παράδοση και στάση ζωής και πάντοτε βρίσκει θέση στην καρδιά των Ελλήνων. Οι νέοι πίνουν ελληνικό καφέ? Οι νέοι δεν πίνουν τόσο πολύ ελληνικό καφέ, γιατί πρώτον δεν τον έχουν μάθει και δεύτερον το βλέπουν σαν μια συνήθεια των παλαιότερων και θεωρούν ότι είναι ντεμοντέ. Θέλει κατάλληλο μπρίκι, θέλει καλό χαρμάνι, θέλει και μεράκι. Θέλει τέχνη ο ελληνικός καφές για να εξυψώσει τις αισθήσεις. Νομίζω όντως ότι πολλοί από εμάς έχουν καιρό να πάνε σε καφεκοπτίο, γιατί επιλέγουμε την εύκολη λύση, το σούπερ μάρκετ κτλ. Αλλά αυτό που είναι μοναδικό όταν περνάς έξω από το καφεκοπτίο είναι η μυρωδιά που βγαίνει, που είναι αξέχαστη. Έχουμε ετοιμάσει και δύο κάρτες, κύριε Παπαλαζάρου. Η πρώτη που θα δούμε είναι η περιεκτικότητα σε καφεΐνη αναλόγως με τον τύπο του καφέ. Και όπως θα δείτε,
ότι ο καφές φίλτρο είναι αυτός που έχει ουσιαστικά την υψηλότερη περιεκτικότητα σε καφέινη, συγκριτικά με τον στιγμιαίο καφέ ή με τον εσπρέσο. Βέβαια, έχει να κάνει με την ποσότητα. Φανταστείτε, το εσπρέσο είναι μόλις 30 ml. Σωστά. Λοιπόν, ο ελληνικός είναι 50 ml. Έχει 115 με 175 μιλιγκράμμ. Ναι. Και φανταστείτε ότι μια μέση κατανάλωση θεωρείται περίπου γύρω στα 300 μιλιγραμμάρια, δηλαδή περίπου 2 με 3 φλιτζάνια ημερησίως. Ο στιγμιαίος, ναι, είναι ο γνωστός στιγμιαίος. 65 με 100 65 με 100. Ο στιγμιαίος, ο τύπου... Η κρύωση ζεστός. Η κρύωση ζεστός, μπράβο. Ο ελληνικός είναι πολύ μικρότερη ποσότητα, έχει μόλις 40 μιλιγραμμάρια. Δηλαδή, έχουμε την εντύπωση μια φορά ότι λες, πίνω ένα ελληνικό καφέ και με πιάνει, με διεγείρει περισσότερο από ότι ο φίλτρου. Δεν εξηγείται με βάση την περιεκτικότητα σε καφέινη. Απλά ίσως είναι λίγο πιο δυνατό σε άρωμα, σε γιατί... Αυτό που ήθελα να σου πω για το άρωμα είναι ότι το άρωμα, αυτή η ωραία μυρωδιά που εισπνέουμε έξω από ένα καφεκοπτή, ουσιαστικά καθρεφτίζει τα αντιοξειδωτικά συστατικά που υπάρχουν στον καφέ. Δηλαδή, όλα είναι όλα. Ωραία, και έχουμε και το τσάι που έχει και αυτό περιεκτικότητα, 30 μιλιγκράμμ, τη σοκολάτα που έχει και αυτή 66 μιλιγκράμμ καφεΐνης και το αναψυκτικό τύπου κόλα που έχει 30. Που έχουν πολύ μικρότερη περιεκτικότητα. Απίστευτο δεν είναι ότι το τσάι έχει μόνο 10 μιλιγκράμμ λιγότερο από τον εσπρέσο. Είδες. Ναι. Απίστευτο, τώρα είναι εντυπωσιακό αυτό. Το τσάι βέβαια έχει μια άλλη διεγερτική ουσία που λέγεται τεΐνη, που έχει δράση όμοια, όχι σε τόσο μεγάλη ένταση, βέβαια, με αυτή που έχει και η καφέινη. Για πάμε να δούμε και τη δεύτερη κάρτα, η οποία έχει να κάνει με την επίδραση στην υγεία που έχει ο καφές. Οι ευεργετικές, θα λέγαμε, δράσεις του καφέ, για να κάνει ότι καταρχάς είναι μια διεγερτική ουσία. Δηλαδή, αν πιούμε ένα καφέ, το πιθανότερο είναι ότι θα νιώσουμε μια διέγερση. Το λέω πιθανότερο γιατί υπάρχει κόσμος που λέει ήπια ένα καφέ και μετά κοιμήθηκα. Ξέρω να το έχετε ακούσει, έχει να κάνει πολύ με την ευαισθησία. Όχι, δεν το πιάνει. Όχι, δεν το πιάνει. Για σειρά ετών. Έχει να κάνει με την ευαισθησία. Τρελή ποτέ. Υπάρχει κόσμο που πίνει καφέ και μετά κοιμάται. Ναι, έχουμε μετά την καρδιοαγγειακή. Η διαγερτική δράση είναι η βασική του δράση, έχει να κάνει με την καφέινη. Η καρδιαγγειακή λειτουργία σχετίζεται με τα αντιοξειδωτικά που είπαμε. Πολλές μελέτες έχουν γίνει. Μάλιστα, μια από τις πιο σημαντικές στην Ελλάδα, η Cardio, έδειξε πως το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου μειώνεται σε άτομα τα οποία καταναλώνουν 2 με 3 φλιτζάνια καφέ συγκριτικά με άτομα τα οποία δεν καταναλώνουν. Καλά λέω, πιείτε καφέ, πιείτε καφέ. Λοιπόν, στο διαβήτη... Όπως και στο διαβήτη τύπου 2 έχει βρεθεί πως ο καφές, η μέτρια κατανάλωση Όχι ο παιδικός καφέ, ο διαβήτης λοιπόν, του ενηλίκου όπως λέμε. Του ενηλίκου, το διαβήτης τύπου 2 λοιπόν σχετίζεται ευεργετικά. Σχετίζεται ευεργετικά και με την αθλητική απόδοση. Περίπου 10 με 12% αύξηση της αθλητικής απόδοσης έχουμε με την καφέινη. Και έχει να κάνει με τον έλεγχο του βάρους, κυρίως με το θέμα της όρεξης. Όχι τόσο με αυτό που ακούμε τις διαφημίσεις ότι ο καφές αδυνατίζει κλπ. Αυτό δεν ισχύει βέβαια, έτσι. Ο καφές έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με την όρεξη. Άρα, πίνοντας καφέ, πιθανώς μέσω αυτής της διαδικασίας να έχουμε μια επίδραση στον έλεγχο του βάρους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αυτό το καφεδάκι που φέρατε είναι δικό σας? Αυτό το έφερα, όχι, για να σας το δείξω. Δε... Ήταν δικό. Τώρα είναι δικό σας, ναι. Τώρα είναι δικό μου. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Θανάση Τσαλταμπάση και στη συνέχεια έχουμε Γιάννη Μιχαηλίδη από την εταιρεία Μάκη για το μακιγιάζ και πολλά, πολλά άλλα. Αλλά τώρα πάμε μουσικά στο διάλειμμα. Ωραία. I'm walking away from the troubles in my life. I'm walking away, oh, to find a better day. I'm walking away from the troubles in my life. I'm walking away, oh, to find a better day. Κι έχεις τον τρόπο να με τρελαίνεις, να με σκοτώνεις, να μ' ανασταίνεις και σαν σκιά, σ' ό,τι κι αν κάνεις, μαζί με παίρνεις. Κι έχεις τον τρόπο να με τρελαίνεις, να με σκοτώνεις, να μ' ανασταίνεις και σαν μωρό,
τις αμαρτίες σου σ' ακολουθώ. Μπράβο σας! Μπράβο! Κοντά μας είναι ο Θανάσης Τσαλταμπάσης. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Λοιπόν, κυκλοφορεί μια ταινία που έχει την υπογραφή σου σε πολλά πράγματα. Ναι. Στο σενάριο, στη σκηνοθεσία, αλλά και στην οποία εσύ πρωταγωνιστής. Και όχι μόνο, και στα οικονομικά. Και στα οικονομικά. Εκεί θα ήθελα να σβηστεί η υπογραφή, αλλά υπάρχει και εκεί. Στη σειρά πώς το... Τι βάζεις πρώτο? Εγώ βάζω τα άλλα, τα καλλιτεχνικά πρώτα. Κινδυνεύουμε. Όχι, δεν κινδυνεύω. Εντάξει, κινδυνεύω εγώ προσωπικά, ίσως. Κανένας άλλος από την υπογραφή μου. Από αυτό κατάλαβα ότι ήταν μεγάλη σκέψη να κάνεις την. Ήταν μεγάλη και μεγάλο όνειρο, εκτός από μεγάλη σκέψη. Το όνειρο ήταν μπροστά, οι σκέψεις ήταν από πίσω και τελικά το όνειρο παρέμεινε μπροστά. Και το τα έκανα. Οικονομικά στην τσέπη, ή όχι? Τα οικονομικά μάζευα και δούλευα με έναν στόχο τα τελευταία χρόνια να μαζέψω για να κάνω αυτή την ταινία. Και εντάξει, ευτυχώς. Μου βγαίνει μέχρι στιγμής σε πάρα πολύ καλό και δεν μιλάω μόνο για το οικονομικό, γιατί παρόλο που έχω βάλει όντως ό,τι χρήματα είχα, ειλικρινά αυτό που περιμένω από την ταινία και που ήδη το εκλαμβάνω και μου αρέσει είναι ότι αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Εγώ την έκανα για τον κόσμο, την έκανα για να περάσω εγώ και ο κόσμος που θα τη δει καλά και να δουλεύω πάνω στη δουλειά που πάμε αγαπάω. Πάμε να πάρουμε μια γεύση για όσους δεν την έχουν δει. 5η και 12 είναι ο τίτλος της ταινίας. Πάμε να πάρουμε μια γεύση. Ταξί. Με λένε Ευτύχη. Λεωφορείο. Συγγνώμη ρε Λάμπρο, αλλά δεν χτύπησε πάλι το κολοξυμητήρι μου και μετά... Όλα μου πάνε στραβά. Φύγε. Κάνω ό,τι τύχει. Έχουμε πολύ ωραία νούντλς. Μένω με τη μαμά μου. Με πουλάκι μου, δεν χάθηκε ο κόσμος. Έχω έναν φίλο. Μόνο σε ένα χωρί λάμπρο. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Έχω ανάγκη και από έρωτα. Από σεξ γάμο του. Οι γυναίκες. Τι κάνεις εκεί, ρε ανώμαλε? Δεν το έχω. Στο διάλο ρε μαυρόγατε που θες και γυναίκα. Και μέσα σ' όλα. Ξύπνησες, δουλειά μου. Ήταν να μην μου τύχει. Να κάνεις μια σπουδαία πράξη. Και μου τύχε. Πέθανες, ρε. Ο καημένος ο Ευτύχης που μόνο τύχη δεν έχει. Περνάει τα πάνδυνα ο Ευτύχης. Πώς έτσι έφτιαξες τον ήρωα, τον Ευτύχη? Να σου πω, εγώ επειδή γενικότερα θεωρώ ότι είμαι πολύ τυχερός στη ζωή μου, μου έχουν έρθει, ίσως βέβαια και εγώ να σκεφτόμουν πάντα αισιόδοξα και θετικά, αλλά αισθάνομαι ότι μου ήρθανε πολύ καλά τα πράγματα και μου έρχονται. Και δεν έπαβα ποτέ να σκέφτομαι ανθρώπους που δεν, πώς να πω, δεν τους έρχεται τον ήρωα τους, δεν τους έρχονται. Ήθελα να μπω λίγο και εγώ στη διαδικασία το να μην μου ερχόταν έτσι τα πράγματα. Σκέφτηκες δηλαδή πώς θα ήταν αν δεν μου ερχόντουσαν όλα έτσι εύκολα? Ακριβώς, αλλά σκέφτηκα, γιατί η ταινία τελειώνει πολύ αισιόδοξα και ο ήρωας βρίσκει το δρόμο του και γι' αυτό ευθύνεται ο ίδιος. Παρόλο που φαίνεται ότι για έναν μαγικό τρόπο λύνονται όλα μέχρι αλλάζει κάποια στιγμή. Αλλάζει και στυλ, ο ήρωας στο τέλος. Όχι, δεν επηρεάζεται από την καλή του τύχη, παραμένει ο ίδιος. Αλλά αυτό που δείχνω με την ταινία είναι ότι όταν ο ίδιος πίστεψε στον εαυτό του και έβαλε στόχο. Ναι, μεν μέσα από πολλές δυσκολίες, πέρασε πολλές δυσκολίες, αλλά τα κατάφερε. Και εγώ νιώθω και λίγο ότι το έκανα αυτό. Γιατί ναι, μεν λέω ότι είμαι τυχερός, αλλά προσπάθησα κι εγώ για αυτά τα πράγματα που κάνω. Σε τι αισθάνεσαι τυχερός? Ας πούμε, ήρθα χωρίς να ξέρω κανένα στην Αθήνα πριν 8 χρόνια για να κάνω το όνειρό μου. Και αυτή τη στιγμή. Έχει παίξει σε πολλά γνωστά σύριαλ, στον κινηματογράφο. Δουλεύω με αυτή τη δουλειά, ζω από αυτή τη δουλειά, κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Έφτασα να κάνω μια ταινία δική μου που αν μου το έλεγες πριν 8 χρόνια. Θα το πίστευα βαθιά μέσα μου ότι θα μπορούσε και να συμβεί. Αλλά φοβός να το πεις. Θα μου φαινόταν απίστευτο, θα μου φαινόταν απίθανο. Ναι, μεγάλο ερωτηματικό. Τι σπουδαίο είναι αυτό που λες όμως τώρα. Είναι εκπληκτικό αυτό που είπες. Να σας πω κάτι, παιδιά. Δεν θα σας το βαρύνω καθόλου. Αλλά αυτό που είπες το έχει πει ο Αριστοτέλης στο Μεγαλέξανδρο. Ξέρεις τι του είπε? Του λέει, είχε πάει και του λέει δάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να κατακτήσω τον κόσμο? Πρέπει να έχω τύχη. Και του λέει, άκου Αλέξανδρε. Τύχη, αγόρι μου, είναι όταν η προσπάθεια συναντάει την ευκαιρία.
Τρελαίνομαι για το συνειρμού σου, Νανά. Μπράβο. Κι όμως, να σου πω κάτι. Αυτό διδάσκεται στις σχολές που κάνουν management στα πανεπιστήμια της Αμερικής. Λένε, αυτό που είπες τόσο απλά, το έχει πει ο Αριστοτέλης στον Αλέξανδρο. Είπε ότι κι εγώ πρέπει να προσπαθήσω, αλλά δεν είναι ότι είμαι τυχερός, το προσπάθησα. Αυτό το είπε ο άλλος. Επειδή λένε, α, είναι βαρύ που είναι αρχαίος φιλόσοφος, όχι ρε παιδιά, είναι αυτό. Εντάξει, το είναι... όχι όνειρο, το προσπαθεί και εφόσον το προσπαθείς προκαλείς την τύχη ακριβώς. Σου. Δεν κάθεσαι και περιμένεις να σου έρθει από πάνω. Και με την ταινία, ουσιαστικά, επειδή μιλάμε, έχει να κάνει πολύ με την τύχη και την ατυχία η ταινία, δείχνω μέσα από την ταινία ότι εγώ δεν πιστεύω τόσο στην τύχη, όσο πιστεύω σε αυτό που λέει η Νανά. Ότι εμείς τη φτιάχνουμε. Εγώ το απλώς το και πολλές φορές έχουμε την ευκαιρία μπροστά μας και απλά δεν τη βλέπουμε. Δεν τη βλέπουμε. Και μας λένε άλλοι ή λέμε δεν τα κατάφερα και δεν. Έχεις αισθανθεί ποτέ ότι έχασες μια ευκαιρία ή έχασες μια τύχη που ήρθε μπροστά σου? Δεν ξέρω αν έχασα. Δηλαδή. Εγώ δεν το έχω δει ποτέ να έχω χάσει μια ευκαιρία. Μπορεί όμως να έχω χάσει και να μην το έχω καταλάβει. Αλλά... προφανώς τη βρήκες γιατί μας δείχνεις αυτό. Το οποίο από το τρέλερ και μόνο. Γιατί ξέρεις τι βαρέθηκα. Όλους τους κακομοίρογλου που δεν μας τα φέρει, που μας φταίει η μάνα μας, μας φταίει ο πατέρας μας, μας φταίει η κοινωνία μας, φταίει αυτό, μας φταίει ο θείος μας, που δεν μας άνοιξε την πόρτα, που το μέσο που δεν είχαμε, το ένα. Βαρέθηκα να βλέπω μίζερους. Και μ' αρέσει πάρα πολύ. Θέλω όμως τώρα να μας πει ο Θανάσης λίγο παρασκήνιο από τα γυρίσματα, γιατί βλέπουμε εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο το δικό σου, βλέπουμε και πολλούς guest ηθοποιούς, τον Κώστα Βουτσά, τη Μαράγδα Καρύδη. Θέλω να μου πεις λίγο το κλίμα που επικρατούσε στο σετ. Το κλίμα ήταν πάρα πολύ ωραίο και αυτό γιατί είμαστε, εγώ με όλους αυτούς τους ηθοποιούς, βασικά με το 90% έχω συνεργαστεί και ένα 10% που δεν είχα συνεργαστεί, όπως η Καρύδη τώρα που τη βλέπω και το σκέφτομαι, είναι που την εκτιμούσα, είναι ηθοποιοί που εκτιμάω και πήρα το θάρρος να τους κάνω την κρούση. Σου είπαν αμέσως, ναι. Μου είπανε κάποιοι αμέσως και κάποιοι φυσικά αφού όπως είναι λογικό. Ποιος ήταν ο πιο δύσκολος να πείσεις? Κανένας δεν ήταν σε αυτούς, γιατί βέβαια και εγώ πήγα σε χωράφια που ήθελα και μάλιστα τους ρόλους αυτούς όταν έγραφα το κείμενο φανταζόμουν σε κάθε ρόλο κάποιον άνθρωπο και βασικά φανταζόμουν αυτούς που παίξανε. Τους φανταζόμουν όμως και γιατί μου αρέσαν και γιατί με εμπνέαν, αλλά και επειδή τους ήξερα. Σου αρνήθηκε κάποιος από αυτούς που ήθελες? Όχι, δεν μου αρνήθηκε κανένας. Είσαι τυχερός. Είσαι τυχερός. Δεν πήγα βέβαια, σου λέω. Μπορεί αν πήγαινα σε κάποιον που δεν είχα συνεργαστεί ποτέ ή που δεν ξέρω. Αλλά πήγα και λίγο. Επειδή με εμπνεύσαν οι ίδιοι και έγραψα τους ρόλους. Αλλά τους ήξερα και είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Θέλω να μου πεις τώρα αν γελάσατε περισσότερο πίσω από τις κάμερες ή μπροστά. Εμείς δεν γελάσαμε σε φυσιολογικά πλαίσια και η δική μου γνώμη γενικά για τη δουλειά μας, τη δουλειά μου, είναι ότι πρέπει να κάνεις μεγάλη προσπάθεια για να κάνεις τον άλλο να γελάσει. Πρέπει να το δεις πολύ σοβαρά για να γελάσει ο άλλος. Εγώ χαίρομαι και περνάω καλά στα γυρίσματα ή σε μια παράσταση ή σε μια πρόβα όταν είναι δημιουργική και όταν το αποτέλεσμά της θα είναι να γελάσει ο άλλος. Δεν χαίρομαι τόσο όταν εγώ γελάω στο γύρισμα. Παρόλο που ήταν ανθρώπινο και είχε πάρα πολλές ωραίες στιγμές. Θυμάμαι έναν μεγάλο σκηνοθέτη και σεναριογράφο, τώρα δεν μου έρχεται το όνομά του, ο οποίος έλεγε και όταν τον ρωτούσαν μια ταινία που έφτιαξα, αν τελικά θεωρεί ότι είναι καλή. Και λέει ότι εμένα το κριτήριό μου είναι ότι πηγαίνω στο σινεμά, κάθομαι στην τελευταία σειρά του κινηματογράφου, μεταμφιεσμένος, και προσέχω τις αντιδράσεις αυτών που βλέπουν την ταινία και μετά ξέρω αν είναι μια ταινία καλή. Πήγες εσύ στο σινεμά? Εγώ όχι απλά πήγα, πάω κάθε μέρα, πάω από πίσω, δεν μεταμφιέζομαι. Μπαίνω με το που ξεκινάει η ταινία εδώ και ένα μήνα και κάτι που παίζει. Πηγαίνω κάθε μέρα σε όλα τα σινεμά της Αθήνας. Όχι κάθε μέρα σε όλα, αλλά κάθε μέρα σε από ένα. Σήμερα που είναι Κυριακή, πού θα σε βρούμε, σε ποιο? Κάπου θα είμαι. Δεν ξέρω, θα αποφασίσω μες τη μέρα. Τι θες να βλέπεις πώς αντιδράει ο κόσμος στην ταινία? Θέλω... Δεν χορταίνεις εσύ να την βλέπεις? Τι είναι? Είναι όλα μαζί. Είναι δηλαδή ένα δημιούργημα δικό μου, είναι σαν παιδί μου. Νιώθω περίεργα να μην πάω στο σινεμά. Αυτή τη στιγμή εμένα η δουλειά μου εκτός των, είναι και στο σινεμά. Είναι σαν να είναι το μαγαζί μου. Πάει ο κόσμος να πληρώσει, βάζει τα καλά του και αποφασίζει να πληρώσει για να πάει να δει την ταινία μου. Θέλω και να τους τιμήσω, θέλω και να δω τις αντιδράσεις, να δω τι έπιασε, τι δεν έπιασε, τι θα διορθώσω. Τώρα πάνω κάτω έχω πάρει, ξέρω που αντιδράει ο κόσμος, που γελάει και που δεν γελάει και που συγκινείται. Αλλά παρόλα αυτά θέλω μετά την ταινία, δηλαδή θέλω πρώτα να μην με βλέπουν, γι' αυτό και κάθομαι από πίσω, και όταν τελειώνει η ταινία, χώνομαι ανάμεσά τους. Για να μου μιλήσουν και για να ακούσω όλα τα σχόλια. Άκουσες μεγάλη κακία από κανέναν του χώρου σου? Γιατί δεν χρωστάει και κανείς καλή κουβέντα. Και καλά θελητές, υπάρχουν όλοι. Είσαι και η κοπέλα του στην ταινία και άκουσε κάποια πραγματάκια. Κοίταξε, εγώ στα αυτιά τα δικά μου δεν έχει φτάσει. Εκτός από κάποιες, έχουν γραφτεί κάποιες κριτικές που έχω δει στο ίντερνετ, από κάποιους κριτικούς
κάποιους τους ξέρω, κάποιους δεν τους ξέρω. Υπήρξε ένα 20% κριτικών που λέγανε πολύ αρνητικά λόγια για την ταινία. Από κάτω βέβαια υπήρχαν 100 απαντήσεις από απλό κόσμο. Σε ενόχλησε αυτό? Ενώ νόμιζα ότι θα με ενοχλήσει, δεν με ενόχλησε γιατί ακριβώς επειδή έβλεπα από κάτω τις απαντήσεις του κόσμου και αυτό που παίρνω πηγαίνοντας τα σινεμά από τον κόσμο, όχι. Και έχω συνειδητοποιήσει πια, παρόλο που είμαι από αυτούς που θέλω να αρέσω στον περισσότερο κόσμο, έχω συνειδητοποιήσει ότι δεν θα αρέσω στον περισσότερο κόσμο. Δεν θα αρέσω σε όλους. Mm-hmm. Δεν γίνεται αυτό. Ναι. Αυτό σημαίνει, Θανάση, ότι σκέφτεσαι, ονειρεύεσαι την επόμενη ταινία? Καλά, τα όνειρα δεν σταματάνε. Και όχι μόνο και την επόμενη ταινία, και το επόμενο θεατρικό. Πάντα σκέφτομαι και κάνω. Ναι, γιατί κάνεις και πρόβες στο Εθνικό Θέατρο, ναι, για βέβαια. Την παράσταση «Η τρελή του Σαγιόρ». Ένα έργο του Ζαν Ζιροντού, γραμμένο το 1943, μέσα στην κατήφια και τη θλίψη τότε ο κόσμος και με τους πολέμους κτλ. Και ο Ζιροντού έγραψε ένα έργο, διαμαντάκι, αισιόδοξο, ελπιδοφόρο. Και αυτό δείχνει ότι πάντα μέσα στις άσχημες εποχές θέλουμε. Θέλουμε να κάνουμε κάτι που να νιώσουμε ότι υπάρχει και μέλλον. Mm-hmm. Δεν υπάρχει μόνο αυτό το μαύρο παρόν ή δεν υπάρχει μόνο το καλό παρελθόν. Και ένα έργο πολύ ελπιδοφόρο, σαν παραμύθι, αλληγορικό, αλλά με πολύ ωραία νοήματα και με γέλιο και με όχι μόνο. Σκηνοθεσία του Πέτρου Ζούλια, η Άννα Παναγιωτοπούλου υποδίεται την Τρελή. Mm-hmm. Ένα πολύ μεγάλο κάστ ηθοποιών. Είναι καταπληκτική και κάνει κάτι κόντρα σε αυτό που την έχουμε συνηθίσει. Τώρα λοιπόν μιλήσαμε για το θέατρο, τον κινηματογράφο. Την τηλεόραση πώς τη βλέπεις αυτόν τον καιρό? Εντάξει, η τηλεόραση βλέπω ότι κάθε χρόνο προσαρμόζεται στα δεδομένα της εποχής. Πάντα υπάρχουν οι καλές εκπομπές, οι καλές σειρές και γενικά τα καλά προγράμματα. Πάντα υπάρχουν σε μια άλλη αναλογία τα χειρότερα. Mm. Εγώ τη θεωρώ ένα πάρα πολύ δυνατό μέσο. Όχι απλώς δεν την κατακρίνω, mm-hmm. δεν είμαι από αυτούς που την κατακρίνουν, αλλά εγώ την ευγνωμονώ. Γιατί πρόσφερε. Μου πρόσφερε και αν με ξέρει ο κόσμος και αν με έμαθε και αν μπόρεσα να κάνω 10 δουλειές παραπάνω, το οφείλω, βέβαια, μπορεί και αυτή ως έναν βαθμό να μου οφείλει, όχι εμένα, αλλά και όλους μας κάτι. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα είναι ένα μέσο που κάνεις κάτι, σε βλέπει ξαφνικά 2 εκατομμύρια κόσμος και την άλλη μέρα περπατάς στον δρόμο και σου λένε την ατάκα σου και θυμούνται και σε αναγνωρίζουν και θα έρθουν ίσως να δουν σε εδώ στο θέατρο. Αν έπρεπε να επιλέξεις να παίζεις, ας πούμε, μόνο στο θέατρο, μόνο στο κινηματογράφο ή μόνο στην τηλεόραση, τι θα διάλεγες? Αν έπρεπε να κάνω κάτι από αυτά, θα διάλεγα το θέατρο. Αλλά, εντάξει, όταν είσαι ηθοποιός, συνήθως ο θεατρίνος θέλει άμεσα να μοιράζεται αυτό που κάνει με τον κόσμο. Και αυτή η αμεσότητα, η απόλυτη, υπάρχει στο θέατρο. Αλλά και εσύ που πας κάθε βράδυ στον κινηματογράφο, άμεσα το μοιράζεσαι κι εσύ. Πάντως να πω ότι η τηλεόραση είναι πολύ δύσκολο μέσο και για τον ηθοποιό. Δεν ξέρω γιατί είναι παρεξηγημένη και τη θεωρούν εύκολη ή ευτελές μέσο. Το να έχεις να πας το πρωί και να πάρεις 10 σελίδες που πρέπει να τις μάθεις και να παίξεις καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να είναι απίκο ο ηθοποιός. Οπότε τώρα που θα κάνεις το σύριαλ στο Μέγκα από Οκτώβρη, κάτσε, θα είσαι μαζεμένος. Έτσι έχω πληροφορίες. Εντάξει, γίνονται κάποιες συζητήσεις για κάποια πράγματα. Δεν είναι τίποτα. Όχι, δεν επιβεβαιώνω, αλλά. Είσαι από τα δυνατά χαρτιά, πιστεύουν σε σένα. Και έχεις σχέση σε σύριαλ που κάνουν πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης. Ναι. Και το Πίσω στο Σπίτι και το Ευτυχισμένοι μαζί. Το καινούριο πώς θα λέγεται, Στάθη, δεν ρωτάω εσένα, γιατί θα μας επιβεβαιώσεις. Εδώ, ο κύριος το πει. Είναι πολύ νωρίς νομίζω για να το πω. Δεν θα είναι σωστό να το. Είναι πάντως, επειδή είμαι και κομμάτι της παραγωγής, όχι με τα λεφτά μου αυτή τη φορά. Τα ανύπαρκτα. Καλό είναι αυτό που αυτά τα λεφτά δοθήκαν, τελειώσανε. Γι' αυτό λέω τα ανύπαρκτα. Είμαι κομμάτι όμως της δημιουργίας αυτής της σειράς και την οποία τη συζητάμε με διάφορα. Η κοπέλα σου θα είναι και εκείνη μαζί, αν είναι. Δεν ξέρω, αλλά μάλλον θα δούμε. Αν υπάρχει. Δεν θέλω πολύ να το συνδυάσω. Κάντε καλό δίδυμο. Δεν θα ήθελα πολύ να το συνδυάσω. Γιατί καλώς ή κακώς κάποια πράγματα. Πώς να το πω. Αν γίνει αυτό, μπορεί να υπάρχει μια αίσθηση ότι εγώ τη βάζω. Βρε, παιδί μου, πώς νιώθετε όταν χουφτώνετε αυτό, το έχω σκεφτεί, δηλαδή. Εντάξει, εγώ καψουρεύω με έναν ηθοποιό και αυτός καψουρεύεται θεατρικά. Μία άλλη και βλέπεις τον άλλον, ας πούμε, που σου τσακώνει. Οπότε είναι καλύτερα να παίζουν μαζί, να. Κάτσε να μου αφήσει. Περίμενε, για την προοπτική, μήπως και. Κάτσε, γιατί μπορεί ο Μπραντ Πιτ να με έχει βάλει στο μάτι. Δηλαδή να ξέρω πώς θα διαχειριστώ. Αυτό άμα δει την κοπέλα σου να την τσαταλιάζει ο άλλος και να τη φυλάει και να την αυτοτώνει.
σου έρχεται κάπως ή αυτό είναι ρόλος? Όχι, απάντησή μου είναι ότι... Εγώ και ψυχίατρος. Μη γελάς, παιδί μου, είναι σοβαρή ερώτηση. να μην μάθω κάτι. Είναι εκπαιδευτική η τηλεόραση, δεν είναι μόνο... σου έρχεται κάπως. Κοίταξε, η απάντηση είναι ότι στην ταινία μου, στο σενάριο, την έχω βάλει και φιλιόταν με έναν άλλο ρόλο και τη σκηνοθετούσα στην πρώτη δουλειά. Φιλιόταν μάλλον. Ναι, με τον Πέτρο Μπουσουλόπουλο που δείτε τον. Και τι έκανε τον Πέτρο Μπουσουλόπουλο? Περίμενε. Εσύ έκανε το κάστινγκ. Ναι, εγώ το έκανα. Οπότε ήξερε τι διάλεγε. Κοίταξε. Αυτό είναι λίγο περίεργο, αλλά. Το βρήκε. Σατανικό. Βρήκε ένα ξενερουά. Συγγνώμη τον άνθρωπο. Για τη γυναίκα σου. Για το κάνει τι παραγωγέ. Τσίλιο, για πώ φιλιόταν αυτή η μαζί. Καταστρέφεται την ταινία. Δεν σταματήσει. Πιο πολύ κόμπλαρο ο Πέτρο Μπουσουλόπουλο που μου λέει είσαι φίλο μου, δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορεί. Παρά η αγοραστή. Η γυναίκα σου όχι. Η γυναίκα μου ήταν δοσμένη σε αυτήν. Αυτό είναι, αυτό που κάνουμε τους επαγγελματίες. Παναγία μου. Ναι. Δεν στη δίνει. Ρε παιδί μου, πες τώρα ότι ο δικός σου ήταν ηθοποιός και τον έβλεπε πάνω στη σκηνή να βαλαμουθιάζει μια άλλη. Θεατρικά ρόλος, λέει ερμηνεία. Δεν νιώθεις κάπως? Όταν έρθει ο Μπραντ Πιτ και μου συστηθεί ότι είναι σύντροφός σου, θα το ξανασυζητήσουμε. Τώρα σου πω την αλήθεια. Να σου πω κάτι. Ο Μπραντ Πιτ ποτέ δεν με εγωίτευσε. Εκείνον που μου την έδινε πολύ είναι David Bowie, παιδιά. Ήθελα την ημάνα, την έχω εκεί, λοιπόν, αυτή βοηθώ. Άμα μας ακούνε όλοι αυτοί, Ντέβιτ, αν μ' ακούει, ναι. Επικοινωνήστε με το μαγκαζίνο Live, να κάνουμε ό,τι μπορούμε, εν πάση περιπτώσει. Ήδη εδώ σου, παιδιά, καλή επιτυχία στην ταινία, όσο έτσι είναι ακόμα στις αίθουσες, να δούμε γρήγορα κάτι καινούριο, γιατί έτσι έχουμε ανάγκη να περνάμε καλά, να γελάμε και να βλέπουμε νέους ανθρώπους που δημιουργούν και έχουν κέφι για αυτό που αγαπάνε. Ένας από τους λόγους που το έκανα, συγγνώμη που σε διακόπτω, Κιμ, είναι ότι ένας από τους λόγους ήταν και να δοθεί μια καινούρια όθηση στα πράγματα και εμείς οι πιο νέοι να μπούμε δυνατά κι εμείς στο παιχνίδι και να δημιουργήσουμε δουλειές. Μπράβο. Μην περιμένουμε από άλλους πάντα να μας προτείνουν, από άλλους να σκέφτονται. Ας δημιουργήσουμε κι εμείς. Αφού είναι πιο φρέσκια ματιά, βρε παιδί μου. Ναι. Και λείπει το νέο αίμα, έτσι κι αλλιώς. Και μια πιο φρέσκια ματιά. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα δικό σας τραγούδι. White Noise. Ωραία. Πριν σε γνωρίσω, ο χρόνος κυλάγε αργά, μ' αφήνε πίσω κι όλα μοιάζαν βαρετά. Ήρθε η μέρα που ένιωσα πολλά, ήρθες κοντά μου κι όλα αλλάξαν ξαφνικά. Τώρα αγαπάω, τώρα αισθάνομαι, τώρα μαζί σου νιώθω πως χάνομαι, τώρα γελάω, φιλιά σε κερνάω, τώρα στα αστέρια μαζί σου πετάω, τώρα αγαπάω, τώρα αισθάνομαι, τώρα μαζί σου νιώθω πως χάνομαι, τώρα γελάω, φιλιά σε κερνάω, τώρα στα αστέρια μαζί σου πετάω. Σου μιλήσω, τα μάτια σου κοίταζα κρυφά, να τα ρωτήσω πόσα κρύβουν μυστικά, και ήρθε η ώρα που είδα αληθινά, έβαλες χρώμα, σώσα μοιάζαν μακρινά. Αισθάνομαι τώρα μαζί σου, νιώθω πως χάνομαι, τώρα γελάω, φιλιά σε κερνάω, τώρα στα αστέρια μαζί σου πετάω, τώρα αγαπάω, τώρα αισθάνομαι, τώρα μαζί σου, νιώθω πως χάνομαι, τώρα γελάω, φιλιά σε κερνάω, τώρα στα αστέρια μαζί σου πετάω.
νιώθω πως χάνομαι. Τώρα γελάω, φιλιά σε κερνάω. Τώρα στα αστέρια μαζί σου πετάω. Τώρα αγαπάω, τώρα αισθάνομαι. Τώρα μαζί σου νιώθω πως χάνομαι. Τώρα γελάω, φιλιά σε κερνάω. Τώρα στα αστέρια μαζί σου πετάω. Τώρα αγαπάω, τώρα αισθάνομαι. Τώρα μαζί σου νιώθω πως χάνομαι. Τώρα γελάω, φιλιά σε κερνάω. Τώρα στα αστέρια μαζί σου πετάω. Ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο. Αυτό ήταν δικό σας τραγούδι. Το οποίο τι τίτλο έχει? Τώρα αγαπάω. Προφανώς. Από πότε είσαστε εσείς έτσι συγκρότημα, πότε ενωθήκατε? Έχουμε 3-4 χρόνια περίπου. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε μαζί, τυχαία γνωριζόμασταν εγώ με τον Χάρη παλιά, ο Χάρης με τον Γιώργο και ήρθαμε όλοι μαζί. Εσείς ο Ανδρέας. Εγώ είμαι ο Ανδρέας. Ωραία. Και φτιάξαμε τους White Noise. Και πού σας βρίσκουμε τώρα, πού σας ακούμε, για πείτε. Εδώ. Εδώ είμαστε. Σήμερα εδώ. Από αύριο πού? Βασικά να ενημερώσω για την σελίδα μας στο Facebook, mm-hmm. όπου από εκεί μπορούν να δουν φωτογραφίες όποιος θέλει, να δουν που θα παίξουμε. Σωστό. Στη συνέχεια, στο μέλλον. Είστε κάπου σταθερά, σε κάποιο μαγαζί, σας βρίσκουμε κάπου? Δεν είμαστε κάπου σταθερά, έχουμε παίξει σε διάφορα μαγαζιά, σε όλη την Ελλάδα, mm-hmm. στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Τώρα ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε και σε κάποια άλλα μαγαζιά που μιλάμε. Δεν έχουμε κάτι σταθερό όμως. Από πού είστε? Εγώ είμαι από Κύπρο, γι' αυτό ρωτάς. Εσείς, Αθήνα? Εμείς Αθηναίοι. Αθήνα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να σας βρει στο Facebook και να ενημερωθεί που εμφανίζεστε και όλα αυτά. Συνήθως χειμώνες είμαστε στο Κολωνάκι, η αλήθεια είναι. Κέντρο. Ναι. Προς κέντρο, δηλαδή μεριά. Και πέρυσι και φέτος και αυτό που ετοιμάζουμε τώρα, μάλλον για Κολωνάκι είναι, οπότε γενικά... Ωραία, να πούμε τη σελίδα στο Facebook. Ναι, η σελίδα είναι White Noise. White Noise Band. White Ωραία, Noise Band. Με Z. Z. Είναι μία λέξη, White Noise, με Z αντί S-E. Ωραία, το βλέπουμε κιόλας. Τέλεια. Αυτή την εβδομάδα κλείσαν και 10 χρόνια το Facebook. Θα πούμε μετά γι' αυτό. Ναι, μας έχει το βγάλει ξέρετε. Και βίντεο σε όλους. Το είδατε. Λοιπόν, όμως εγώ τώρα θέλω να πάμε να δώσουμε δώρα, Νανά. Να δώσουμε δώρα στους τηλεθεατές μας. Στέφανε. Είναι ερώτηση αυτή. Τι λες? Σε περιμένω. Έχουμε τα ωραία τα ρολόγια μας, τα Φερέντι εδώ. Σήμερα φορώ λευκό. Πάρα πολύ ωραίο το λευκό. Όλη δώρα. Πάει και με όλα. Και χειμώνα και καλοκαίρι. Και Κολωνάκι, που είπε εδώ ο φίλος μας, και Κύπρο, παντού φοριέται. Λοιπόν, να δούμε ποιος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά, είμαι ο Νίκος από τον Πειραιά. Ο Νίκος από τον Πειραιά, πολύ ωραία, θα μας τραγουδήσετε? Τι λέτε? Θα προσπαθήσουμε. Για πάμε να σας ακούσουμε. Ναι, ναι. Που εννοήσουν τα πάντα, την ψυχή μου λίστεψα. Έχω κάνει τόσα λάθη, μα πολύ σ' αγάπησα. Κι αν μακριά σου έχω φύγει, την καρδιά μου άφησα. Κάθε... Δεν το ξέρω, αλλά ξέρω ένα άλλο αυτό που λέει απόψε κάνεις μπαμ. Μια χαρά! Απόψε κάνεις μπαμ. Δεν είμαι και σε τράμε εδώ κοντά και δεν είναι. Αλλά ξέρω καλό ένα. Στα στενά του Πειραιά που λέμε. Κύριε Νίκο. Είμαι της παλιάς σχολής και δεν τα ακούω καθόλου τα τραγούδια αυτά. Τι να κάνουμε κύριε Νίκο τώρα, γιατί... Δεν πειράζει. Για πάμε να βγάλουμε μια γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Εσείς? Καλά κι εγώ. Το όνομά σας? Φρυδερίκη. Φρυδερίκη. Από πού μας παίρνετε, κυρία Φρυδερίκη? Από τη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Κάνε και με κοταδεξία. Προς τα ποιο ρεπερτόριο να σας πάω τώρα, πείτε μου, να σας πάω προς το πιάνο, να σας πάω προς το συγκρότημά μας εδώ τους White Noise για κάτι πιο rock, να πάω πάμε... κάτι σε μαρινέλα, σε... Το έχω.
Εσύ το πήγες πολύ παλιά. Για πάμε. Άσε με να κάτσω πλάι σου και ό,τι θέλει συλλογή σου. Δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Και... Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει. Τα βρήκαμε. Πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Και εμείς και ο ίσιος σου μ' αγγίζει. Και γόρυγο, και γόρυγο. Αυτό ήταν. Τέλεια! Σου λέω το έχω, δεν υπάρχει. Μπράβο, κυρία Φρυδρίκη. Λοιπόν... Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δικό σας το ρολόι από την εταιρεία Φερέντι. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Καλώς η παρέα μας. Γεια σου, Αγγελική. Γεια σου και από μένα. Καλησπέρα. Πάμε να δούμε τα θέματα που μας έχει το govastileto.gr. Είναι γόνος εφοπλιστικής οικογένειας και μιλώντας πρόσφατα έκανα κάποιες αποκαλύψεις για την προσωπική της ζωή. Η Λουκία Λεμού, λοιπόν, είπε ότι έχει σχέση με ψαρά. Έχουμε στοιχεία για τον ψαρά. Ο ψαράς τι ήταν. Χώρισαν, οπότε δεν μπορέσαμε να. Και γιατί μας το λέει τώρα. Ήθελε να ακολουθήσει τον ιερό της την υποκριτική και να ξεκόψει από την οικογένειά της. Και να ξεκόψει, καταλαβαίνετε, να μη στηρίζεται οικονομικά. Κάτι το οποίο δεν ήθελε ο ψαράς. Ο ψαράς ήθελε να συζητήσει με τον ψαρά. Ο ψαράς ήθελε να γίνει εφοπλιστής. Μάλλον έτσι. Αυτό. Και αυτό το βγαίνει τουλάχιστον από τα λεγόμενα της Λουκίας Λεμού τουλάχιστον. Αυτό. Ο ψαράς έφερε γέλιο στην παρέα εδώ, τη μαγκάζει νωρά. Μπράβο, Αγγελική, μπράβο! Μπράβο, Αγγελική, φοβερό! Μπράβο! Ξερετάτσε! Λοιπόν, μπορούμε να σοβαρευτούμε λίγο. Να σοβαρευτούμε λίγο. Λέω λοιπόν ότι μέχρι ένα σημείο, εγώ το θεωρώ σημαντικό μία κοπέλα που ενώ έχει την οικονομική άνεση, να μην κάνει τίποτα. Αν θέλετε. Στη ζωή της. Επιλέγει να μην στηριχθεί στο πορτοφόλι των γονιών της και να θέλει με το σπαθί της να καταφέρει κάτι στη ζωή της. Και να βγάλει και προς το ζήν. Και τη συγκεκριμένη πρέπει να σας πω, γιατί αν δεν κάνω λάθος, ήταν και στην σχολή υποκριτικής της Έλτας Πανοπούλου, όπου εγώ την είχα παρακολουθήσει σε μια παράσταση και πρέπει να σας πω ότι έχει ταλέντο η κοπέλα. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά... βασίζεται, ας πούμε, στο όνομα. Για να είναι στη σχολή της Έλντα, σημαίνει ότι έχει ταλέντο. Αλλά για συνέχισε αυτό που λες τώρα, γιατί έχει ενδιαφέρον. Ναι, από εκεί και πέρα όμως, το περίεργο είναι ότι το σύντροφο τον οποίο επέλεξε, αντί να πει «μπράβο, κορίτσι μου, επειδή σε εκτιμώ, σε αγαπώ», θα σε στηρίξω. Αυτός ήθελε το αντίθετο. Αυτός ήθελε να μην η κοπέλα αυτή να είναι απλά κόρη εφοπλιστικής οικογένειας. Έτσι. Και νομίζω ότι εδώ. Προφανώς ήθελε να προχωρήσει και η σχέση του. Αυτός είχε άλλα όνειρα. Καταλαβαίνεις τώρα, δεν βρίσκει κατά μέρα μία γόνο εφοπλιστικής οικογένειας. Τώρα που τη βρήκα. Λοιπόν, και επίσης να πούμε κιόλας. Προς τιμήν της, δεν διάλεξε κάποιον, ας πούμε. Εξίσου από Τζάκι. Επέλεξε έναν άνθρωπο απλά με τον έρωτα. Έτσι. Φυσικά. Δεν είναι πια μαζί όμως, Κιμ, αλλά ποτέ δεν ξέρεις αυτή τη ζωή. Μπορεί να επιστρέψει. Λοιπόν, μπορεί όμως τώρα, αφού κλείσανε 10 χρόνια, έκλεισε 10 χρόνια η ιστοσελίδα Facebook, μπορεί και οι δύο να. Να ξανασυναντηθούν μέσω Facebook. Και εξάλλου ο ιδρυτής του Facebook μέσα από το Facebook. Φίλους, να βρουν καινούριες παρέες. Happy birthday. 10 χρόνια. Μάλιστα έχει βγάλει και μια εφαρμογή αυτές τις μέρες, όπου μπορείς εκεί να δεις πόσο καιρό έχεις παταλήσει μέσα στο Facebook. Και ένα ωραίο βιντεάκι επίσης. Και ένα ωραίο βιντεάκι που δείχνει τις καλύτερες στιγμές. Το Facebook γιορτάζει τα 10 γενέθλιά του και ο ιδρυτής του Mark Zuckerberg όχι μόνο είναι ο 19ος πιο πλούσιος άνθρωπος του πλανήτη, αλλά και αυτός που άλλαξε τα δεδομένα της διαπροσωπικής επικοινωνίας. You know, it's been a pretty amazing journey and you know, it's so rare to have the opportunity to touch a billion people's lives. Όταν ο νεαρός φοιτητής του Harvard έφτιαξε ένα ενδοπανεπιστημιακό εργαλείο για την επικοινωνία των φοιτητών της Μασαχουσέτης, δεν φανταζόταν ότι σήμερα ο αλγόριθμός του θα μετρούσε 1,2 δισεκατομμύρια χρήστες.
Όλα ξεκίνησαν το Φεβρουάριο του 2004 σε ένα φοιτητικό δωμάτιο, όταν μαζί με 4 ακόμη συμφοιτητές του έφτιαξαν ένα δίκτυο όπου μέλη του μπορούσαν να γίνουν μόνο οι φοιτητές του Harvard. Η ιδέα ήταν απλή. Οι χρήστες να μπορούν να δημιουργούν προφίλ με φωτογραφίες τους, λίστες με τα ενδιαφέροντά τους και να επικοινωνούν με τους φίλους τους και άλλους χρήστες με ιδιωτικά ή δημόσια μηνύματα. Λίγους μήνες αργότερα, οι τρεις τον κατηγορούν για κλοπή της ιδέας τους, φτάνουν στις δικαστικές αίθουσες και ακολουθούν χωριστούς δρόμους με διακανονισμό ύψους 65 εκατομμυρίων δολαρίων. I'm just so grateful to have the opportunity that I've had to serve so many people and I really think that the best is yet to come. Το Νοέμβριο του 2010 η ιστορία του Facebook ανεβαίνει και στη μεγάλη οθόνη. Στην ταινία του David Fincher, The Social Network, που εξιστορεί την αφιλεγόμενη πορεία του Facebook και του ιδρυτή του. Πολέμοι και φίλοι ερίζουν για την πολιτική απορρίτου του Facebook και οι κριτικές για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αναγκάζουν τον δημιουργό του τον Δεκέμβριο του 2012 να κάνει σαρωτικές αλλαγές στην πολιτική απορρίτου. Ένα χρόνο αργότερα, ο ανθρωπολόγος Daniel Miller υποστηρίζει ότι το Facebook είναι νεκρό, καθώς οι έφηβοι το εγκαταλείπουν διαπιστώνοντας ότι έχουν αρχίσει να το χρησιμοποιούν οι γονείς τους. Και να σκεφτεί κανείς ότι ο νεαρός φοιτητής του Harvard ασχολήθηκε τόσο πολύ με το ίντερνετ γιατί ήταν ένας τρόπος να περνάει τον ελεύθερο χρόνο του αφού δεν ήταν καθόλου δημοφιλής στα κορίτσια. Τουλάχιστον έτσι υποστηρίζει το βιβλίο του με τίτλο «Η επιστροφή ενός μοναχικού τύπου, η αληθινή ιστορία του Facebook», ο Ben Medzrich. Σήμερα βέβαια τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Πρόσφατα ο Mark παντρεύτηκε την αγαπημένη του Priscilla Hahn, μια διπλωματούχο του Harvard, την οποία γνώρισε μέσω του Facebook. Γιάννης Μιχαηλίδης, από τη ΜΑΚ, κοντά μας εδώ, καιρό έχουμε να σε δούμε. Καλησπέρα, ήρθα, άργησα αλλά ήρθα. Και σήμερα επιστρέφεις με καινούργια τάση στο μακιγιάζ, έντονα χείλη. Μπέρι χείλη, ναι. Βυσινή μπορντό. Αυτό τι σημαίνει, ότι έχουμε απαλό μάτι και έντονα χειλιά. Έχουμε λίγο πιο άτονο μάτι, έντονα βαμμένες στις πάνω βλεφαρίδες, δίνουμε ένταση στα χείλη. Και κάνουμε μόνο φωτοσκιάσεις. Δηλαδή δεν θα χρησιμοποιήσω ρούζ. Θέλω να το δω. Θέλεις να το δεις. Θέλω να το δω. Επίσης θέλω να σου πω ότι στη μόδα είναι και γυαλάδες. Δηλαδή πρέπει το δέρμα να δείχνει ότι είναι αρκετά ενυδατωμένο και αυτό το πετυχαίνουμε με τις γυαλιστερές πούδρες. Έτσι. Okay. Και επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, ξεκινάω βάζοντας μια πολύ φυσική σκιά στο κινητό βλέφαρο. Όπως βλέπεις είναι μία φωτεινή και λίγο ελαφρά γυαλιστερή. Πολύ ωραίο πινέλο αυτό. Βλέπεις πως πιάνει όλο το βλέφαρο. Φαρδί και μαλακό φαίνεται. Είναι. ΜΑΚ είναι και αυτό. Φυσικά. Λοιπόν, τόσο το κινητό βλέφαρο. Το ίδιο και την άλλη. Πολύ ωραία σκιά και αυτή. Λίστα. Είναι light bronze. Είναι light bronze ακριβώς. Και αν βρέξεις το πινέλο και πάρεις από αυτή τη σκιά, το κάνω ακόμα πιο έντονο. Πιο έντονο. Δεν θέλω όμως να το κάνω έντονο. Αλήθεια μπορούμε να βρέχουμε τα πινέλα μας και να τα βάζουμε στην σκιά, γιατί ξέρεις τι έχω πάθει εγώ, ότι μου έχει πιάσει μετά η υγρασία. Κάνει πάνω, ναι. Πάνω μεμβράνη. Εξαρτάται τη σκιά. Πρέπει η σκιά να είναι. Σήμερα πρέπει να είμαι αυτές τις γυαλιστερές που είναι και λίγο φρόστι. Στις άλλες όχι. Στις ματ απαγορεύεται γιατί κάνει κρούστα από πάνω. Λοιπόν, ρωτάω και εγώ μερικά πραγματάκια. Τώρα θα πάρω αυτό το πινελάκι. Ωραία. Το οποίο ξέρω ότι σας αρέσει πολύ. Έτσι μου πάνε, έτσι έμαθα. Και θα κάνω εδώ μπανάνα της. Ανοίχτα τα ματάκια. Και θα δώσω βάθος. Γιατί αυτή η απόστασή μας είναι αρκετά μεγάλη. Μας βοηθάει λίγο να είναι ανοιχτό το μάτι για να βλέπουμε ακριβώς που τοποθετούμε. Μπράβο, έτσι. Γιατί πρέπει να βγω λίγο έξω από το κόκαλο. Ανοιχτά, εκεί. Βλέπεις, βγαίνω εδώ. Βγαίνω έξω από το μαλάκι. Ωραία. Δεν το θέλω πολύ έντονο, θέλω ίσα να δώσω βάθος. Το ίδιο και από τέλειο. Εδώ. Αυτές εδώ οι σκιές είναι, ναι. Το μπροστά. Πολύ ωραία. Είναι καινούργια τετράδα αυτή. Αυτή τη φτιάξα έφτιαξα μόνος μου. Να. Είναι παλέτα άδεια και βάζεις τις σκιούλες που θες εσύ. Πολύ ωραία. Να. Και το κοκκινοπό αυτό φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Το κοκκινοπό το χρησιμοποιώ... Πού μπορείς να φανταστείς ότι το χρησιμοποιώ. Πάνω. Στο κόκαλο. Σωστή. Να το πάρω λοιπόν αυτό το πες.
και να πάω εδώ και αμέσως κοίταξε πώς αλλάζει το μάτι. Τέλειο. Φοβερό. Με τρεις με κινήσεις. Με αυτό το κοκκινό πω. Βλέπεις. Πολύ εύκολο. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να δείξουμε και πώς κάνουμε το eyeliner. Με την πολλά τελίτσα, πρέπει να δείξουμε. Με την τελίτσα και όπως είχαμε πει. Πολλά πρέπει να δείξουμε. Τώρα λοιπόν θα τις βάλω μάσκαρα. Αρκετή το άλλο μάσκαρα. Σάββατο την άλλη Κυριακή τι κάνεις. Πολύ ευχαρίστως. Να δείξουμε eyeliner. Για πες μου κάτι, λοιπόν, το μάτι το θέλουμε έτσι μέχρι εκεί. Δεν το θέλουμε πιο όχι έντονο παραπάνω. Για να βάλουμε όχι το παραπάνω. Έντονο κραγιόν μετά. Ναι. Τονίζω αρκετά τις πάνω μόνο βλεφαρίδες. Mm-hmm. Δεν βάφω τις κάτω. Και δεν βάφω τις κάτω γιατί στο κάτω βλέφαρο δεν έχω βάλει τίποτα. Άρα είναι λίγο περίεργο να. Οπότε αν δεν κλείνουμε με σκιά ή με μολύβι το από κάτω, καλό είναι να μην βάζουμε τις βλεφαρίδες. Όχι, ε? Καθόλου. Mm-hmm. Καλά, εδώ η Αλίκη έχει και πολύ ωραίες βλεφαρίδες, οπότε βοηθάει. Μπόλικες. Βάζω και την άλλη. Με πολύ απαλές κινήσεις, δεξιά-αριστερά η μάσκαρα. Mm-hmm. Κατά προτίμηση μαύρη ή καφέ σκούρα. Mm-hmm. Τώρα, επειδή δεν θα βάλουμε ρούζ... Εγώ εντε μεταξύ έχω μείνει με τις σκιές και επειδή θα βάλω ρούζ, θα κάνω φωτοσκιάσεις, θα κάνω κοψίματα. Okay. Τα οποία τις πάνε κιόλας. Mm-hmm. Παίρνω λοιπόν αυτό το πινέλο. Παίρνω ένα high χρώμα... High tech μου φαίνεται αυτό το πινελό. Παίρνω ένα χρώμα στο χρώμα του δέρματος, να μην κοκκινίζει. Λίγο πιο σκούρο. Μπράβο. Από το... Παίρνω από λοιπόν και πάω ακριβώς κάτω από το κόκαλο. Mm-hmm. Εδώ. Και κάνω αυτό. Mm-hmm. Και μετά προς τα κάτω. Αυτά είναι τα λεγόμενα κοψίματα που λένε. Ακριβώς. Στο μακιγιάζ, οτιδήποτε σκούρο βάζει το πρόσωπο μέσα, οτιδήποτε φωτεινό πετάει προς τα έξω. Σίγουρα θέλει όμως λίγο προσοχή, ειδικά άμα δεν ξέρουμε τόσο καλά να το κάνουμε. Καλύτερα να πάρουμε ναι, λιγότερη πήραμε... ποσότητα. Γιατί... Καλύτερα λιγότερα και να προσθέτεις παρά να φαίνεται σαν να έχει φάει μπουνιά. Εδώ. Το ίδιο και από την άλλη. Έχουμε πει, φαντάσου τον ήλιο ψηλά, μας δίνει τη σκιά εδώ. Ωραία. Δεν το βάζω από μπροστά, ήλιο δεν έχουμε εδώ, ναι, μόνο από πάνω. Κίνηση. Μπράβο. Πάνω προς τα κάτω. Ωραία, γι' αυτό είναι και το πινέλο έτσι. Γι' αυτό το πινέλο είναι κοφτό. Πάμε να κάνουμε... Απίστευτο έτσι, με τόσο απαλές σκιές, αλλά με την τέχνική της. Και σχηματίζεται αμέσως, γίνεται πιο τρισδιάστατο το πρόσωπο. Τώρα. Πάρω αυτό εδώ. Τι είναι αυτό? Και είναι και... Ροζ χρυσό. Ροζ τι χρυσό. Τι είναι ροζ? Τι είπαμε πριν, θέλουμε γυαλάδες. Mm-hmm. Πάμε εδώ που έχει κόκαλο. Ναι. Α, ψηλά. Το βλέπεις. Mm-hmm. Και τον αμυγνείο. Και το σβήνω. Το ίδιο και από την άλλη. Και στη μητούλα. Και στη μητούλα. Κάνει πολύ πιο φωτεινό το δέρμα. Mm-hmm. Και πάμε πια. Δώσε μου το αυτό. Ωραία, τελειώσαμε αυτό. Πάμε στα σκούρα χείλη. Απαραίτητη προϋπόθεση να πούμε ότι καλό είναι όταν ενυδατώνουμε το πρόσωπο πριν από το μακιγιάζ να ενυδατώνουμε και τα χείλη. Mm-hmm. Με ένα lip balm, ειδικά με ένα lip conditioner. Ειδικά τώρα το χειμώνα που σκάνε λίγο και τα χείλια. Μπράβο, και... που στεγνώνουν και τα λοιπά. Κλειστά. Και ξεκινάω. Είναι αρκετά σκούρο το μολύβι. Mm-hmm. Αυτό τώρα, Γιάννη, πάει σε όλες τις γυναίκες, δηλαδή με λαχρινές, ξανθιές, κοκκινομάλες. Ναι, είναι στη μόδα. Εάν το κάνεις έτσι, ναι. Mm-hmm. Μην βάψεις όμως πολύ έντονο το μάτι και κάνεις πολύ σκούρα. Μετά θα βγει πολύ... Θα είναι πολύ, πολύ άγριο.
Λοιπόν, της βάζω το σκούρο περίγραμμα, δεν με νοιάζει να είναι ακριβώς, γιατί βλέπεις τι κάνω, γεμίζω λίγο την επιφάνεια των χιλιών. Mm-hmm. Πάει και στα πιο γεμάτα χείλη και στα πιο λεπτά. Πάει και στα πιο λεπτά, κάνει ακόμα καλύτερη δουλειά. Γιατί το σκούρο τα καταμεγαλώνει. Mm-hmm. Γελάω πολύ. Και κάνω και από αυτή τη μεριά. Mm-hmm. Και πάλι γεμίζω εδώ. Κλειστά. Και αν θα δεις, μπαίνω, επειδή έχει το κάτω χείλος της είναι λίγο μεγάλο, μπαίνω λίγο πιο μέσα, δεν είμαι... Μπορώ να το ρυθμίσουμε λίγο. Ναι, ακριβώς. Και πάλι γεμίζω. Και πάλι γεμίζω. Και επειδή τώρα εδώ έχουμε ένα χρώμα βασικό που θέλω, δεν θέλω να βάλω... Θα παίξω με gloss. Mm-hmm. Δηλαδή θα πάρω το χρώμα του gloss που θέλω, τον berry, ναι, που είναι αυτό εδώ. Το πινελάκι των χιλιών. Και είναι αυτό το χρωματάκι. Ναι. Έτσι, κοίταξε τι γλυκό που είναι. Παρότι φαίνεται σκούρο, μόλις απλωθεί, θα μου γελάσεις πολύ. Εκεί. Και δουλευτεί με το μολυβάκι. Ναι, βγαίνει πιο γλυκό. Αμέσως αλλάζει. Βλέπεις. Είναι το αγριοκέρασο, το... Μπράβο. Ακριβώς. Και είναι πολύ στη μόδα, πραγματικά. Mm-hmm. Για βράδυ όμως, έτσι, βραδινή... Βραδινή. Βραδινή. Αν και πια πιστεύω ότι οι Ελληνίδες έχουν μάθει και έχουν συνηθίσει και το κόκκινο κραγιόν το πρωί πια. Και αυτό είναι... Είναι η παραλλαγή του κόκκινου. Μεγάλο, είναι μεγάλο κατόρθωμα. Μαμά μου. Κλειστά. Να προσέξουμε να μην βάζουμε πολύ ποσότητα, ειδικά στο gloss, γιατί αν πιέσουμε πολύ τα χείλη, βγαίνει έξω από τη γραμμή των χιλιών. Ωραία. Έτσι. Τέλεια. Και τώρα μας λείπει μόνο το μαλλί. Και τώρα μια πολύ γρήγορη κίνηση θα δείξω. Καταρχήν, επειδή είναι λίγο εδώ, έχει τη ριζούλα της. Ναι. Κάποιες κυρίες δεν έχουν προλάβει. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν μια πουδρίτσα που έχει χρώμα. Για τη ρίζα. Για τη ρίζα, κοίτα. Όντως, καινούργιο προϊόν είναι αυτό. Ναι. Αν λοιπόν εδώ έχει κενό. Βλέπεις. Mm-hmm. Υπάρχει όλα τα χρώματα. Υπάρχει όλα τα χρώματα και πώς βάζανε παλιά την πούδρα και στέγνωνε τη λιπαρότητα ή οτιδήποτε. Κάνει αυτό το πράγμα. Παίρνει τη λιπαρότητα και σχηματίζει τη ριζούλα. Και από την άλλη μεριά. Άμα βρέξει τώρα... καλό να μην βγεις την βροχή. Μία ομπρελίτσα στη τσαντούλα. Λοιπόν, και τώρα θα τις βρέξω τα μαλάκια με νεράκι το οποίο είναι μιμείται το θαλασσινό νερό. Έτσι, είναι αυτό τι το προϊόν. Τι κάνει αυτό στα μαλλιά. Τα στεγνώνει αρκετά και θα με βοηθήσει να τις κάνω μία κοτσίδα. Ναι. Αντί να τις βάλω κάποιο αφρό ή οτιδήποτε. Τις κάνω μία. Είναι μου λίγο έτσι. Αυτό μπορεί να το κάνουν όπου θέλουν, όπου πιάσει την αλογορά, μπορεί να πιάσει πλάι, μπορεί να πιάσει πάνω. Αλλά πιο ωραία είναι ψηλά η αλογορά, ναι. Ναι. Η Αλίκη εδώ το μοντέλο μας θα είναι έτοιμη έτσι για κανονικά σήμερα. Από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. Να ευχαριστήσουμε και την Ακαδημία Μοντέλων του κ. Γιώργου Κουτούλια που έτσι μας έφερε εδώ την Αλίκη. Ωραία μαλλιά. Ωραία μαλλιά, ωραία χείλια, ωραίες λεφαρίδες. Βοηθάει. Βάζω ένα μικρό λαστιχάκι στο τέλος. Και ή το κρατάει έτσι,
σαν αλογορά. Ναι. Ή. Ή. Με. Με δύο φουρκετούλες. Γυρίζω αυτό. Mm-hmm. Πολύ γρήγορα. Βάζουμε το τελείωμα από κάτω. Mm-hmm. Βασίλη, σε βλέπω που παρακολουθείς με μεγάλη αφοσίωση. Εντυπωσιάστηκα με το σπρέι. Α! Και είναι αυτό. Έτοιμη. Και στο τέλος, της βάζω αυτό το σπρέι, το οποίο θα της δώσει γυαλάδα πια, mm-hmm. σε όλα τα μαλάκια της. Τέλεια. Το ενεργήσαμε, νομίζω, πολύ γρήγορο. Αυτό και πολύ είναι. Εύκολο. Για να δούμε το αποτέλεσμα. Τέλειο. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πού είμαι? Α, βλέπω το πριν και το μετά. Ωραία. Εδώ είμαι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Να, Βασίλη, Αλεξία, Στάθη, Αγγελική, Στέφανε. Φτάσαμε σχεδόν στο τέλος της εκπομπής, αλλά πρέπει να δώσουμε κάποια δώρα που χρωστάω. Λοιπόν, αρχίζω. Έχουμε τις προσκλήσεις για την θεατρική παράσταση Ποντικοπαγίδα του Μανούσου Μανουσάκη και οι νικητές είναι η κυρία Μερσούλα Γιοβανέλια, η Έφη Σμύρνη, η Έφη Τσεκούρα, σε δύο Έφες, ωραία, στον Πέτρο Σταμούλη. Εσείς λοιπόν κερδίσατε τις διπλές προσκλήσεις για τη θεατρική παράσταση Ποντικοπαγίδα. Λοιπόν, τώρα όμως έχουμε να δώσουμε και τα ωραία μας τα δώρα από το Luxury Toys, το second hand μαγαζί των επώνυμων, έτσι, τσάντες, όλα, αξεσουάρ. Λοιπόν, έχουμε το πολύ ωραίο φουλάρι Louis Vuitton να δώσουμε. Έχω εδώ μία λίστα. Για πες μου έναν αριθμό από το 1 έως το 120. Ένα. Πρώτο και λοιπόν, είναι η κυρία Λίτσα. Μπράβο, κυρία Λίτσα. Δεν μου έχετε εδώ επώνυμα, αλλά έχουμε το τηλέφωνο. Ξεκινάει με 6982. 83. Το λάμπτα στο λάμπτα. Λοιπόν, και τα υπόλοιπα θα συνδεθείτε με την παραγωγή. Λοιπόν, είναι η κυρία Λίτσα που το τηλέφωνο της ξεκινάει από 6982-83-3. Και λείπουν και 3 από πίσω. 3 αριθμοί. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τώρα, επίσης από τα Luxury Toys, τα γυαλιά ηλίου Christian Dior. Αυτό τα θυμάμαι εκεί. Αυτό το θυμάσαι. Επειδή το θυμάσαι, πες και εσύ έναν αριθμό από το 1 στο 120. Να πούμε το 75. Το 75, λοιπόν, είναι η κυρία Κωνσταντίνα Χορδάκη, η οποία μας έστειλε μήνυμα μέσω Facebook. Πόσο θα έχει χαρεί, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, η κυρία Κωνσταντίνα Χορδάκη, με γεια σας τα δωράκια μας. Να, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν σήμερα. Το τι ωραία έχω περάσει, το τι ωραία. Το τι ωραίο μεσημέρι έχω περάσει Κυριακής, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Δηλαδή, πολύ ωραία πέρασα. Μπορείς να γράψεις το επόμενο σου βιβλίο. Όχι. Το επόμενο χρονογράφημα που θα το κάνω share παντού θα είναι για το πώς πέρασε την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα όμως δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε διαφορετικά αυτή την εκπομπή με μία μεγάλη ελληνική φωνή που έσβησε την εβδομάδα που μας πέρασε. Τα τραγούδια της μας έχουν ταξιδέψει πολλές γενιές. Τα έχουμε τραγουδήσει, έχουμε κλάψει με τα τραγούδια, έχουμε συγκινηθεί.
τα συνδέουμε όλοι με μια μεγάλη ιστορία, έτσι, μιας μεγάλης τραγουδίστριας, η Τζένι Βάνου. Θέλω να κλείσουμε με τη δική της φωνή σήμερα αυτή την εκπομπή. Καλό της ταξίδι. Και οι μεγάλες φωνές όμως θα μας ταξιδεύουν για πάντα. Το βράδυ, αγάπη μου, που πλάι σου θα γύρω. Είναι πολύ δύσκολο να χωρέσεις μια ζωή και μια καριέρα μέσα σε λίγες γραμμές. Είναι σχεδόν ακατόρθωτο. Μια τέτοια περίπτωση είναι η Τζένι Βάνου. Τι να πεις εσύ όταν τα τραγούδια τους μιλούν από μόνα τους. Μια πραγματικά μεγάλη κυρία του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου και μία από τις πιο σενές παρουσίες του χώρου. Ας γυρίσουμε 7 δεκαετίες πίσω για να δούμε μερικούς από τους σταθμούς της ζωής της. Σταθμούς που την έκαναν αυτό που έγινε. Μια μεγάλη ερμηνεύτρια. Η Τζένι Βάνου γεννήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου του 1939 στην πλατεία Αττικής. Έζησε με τον αυστηρό πατέρα της, αφού οι γονείς της είχαν χωρίσει και είχαν δώσει την επιμέλεια σε εκείνον. Την μητέρα της δεν μπορούσε να την δει. Στα 14 της συναντά τον δημοσιογράφο Γιώργο Κολοκοτρώνη, ο οποίος ανακαλύπτει την ιδιαίτερη φωνή της και την πηγαίνει στα Κυριακάτικα πρωινά, μια ραδιοφωνική εκπομπή. Κι εκεί η τύχη της χτυπά την πόρτα με τη μορφή του Μίμη Πλέσα, του μέντορά της. Κάπως έτσι η Τζένι Βάνου αρχίζει τη μεγάλη της καριέρα. Παιδί μου παράξενο, παιδί μου περίεργο, παιδί μου ωραίο. Το 1964 τραγουδά για πρώτη φορά μπροστά σε κοινό. Ερμήνευσε το τώρα που έφερε την υπογραφή του Μίμη Πλέσα. Για αυτή την ερμηνεία της, η Τζένι Βάνου πήρε το πρώτο βραβείο ελαφράς μουσικής στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, ένας από τους κριτές ήταν ο μεγάλος Δημήτρης Χόρν, ο οποίος και την ψήφισε. Όταν η διευθύντρια του φεστιβάλ τον κατηγόρησε ότι την ψήφισε για την εξωτερική της εμφάνιση, εκείνος με το γνωστό του ύφος της απάντησε: «Μα δεν έχετε καταλάβει ακόμα ότι για τα επόμενα 50 χρόνια θα μας βασανίζει με τη φωνή της?» Ο Δημήτρης Χόρν είχε απόλυτο δίκιο. Από το σημείο εκείνο και μετά δεν χρειάστηκαν και πολλά για να καθιερωθεί ως μία από τις καλύτερες ερμηνεύτριες. Η χρειά της φωνής της, αλλά και η ευκολία με την οποία ανεβοκατέβαινε τις οκτάβες, έκανε πολλούς να την παρομοιάζουν με την Άννα Μοσχούρη. Στη συνέχεια τη γνωριμία με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Είναι εκείνος που την οδήγησε στην Κολούμπια και στα μεγάλα σουξέ. Η φωνή της, ιδιαίτερη και λυρική, σαγίνευσε πολλούς συνθέτες που την έκαναν μούσα τους, όπως ο Μίμης Πλέσας, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Γιώργος Μουζάκης, ο Κώστας Γιαννίδης, ο Ατίκ, ο Αλέκος Χρυσοβέργης, ο Τάκης Μουσαφύρης και πολύ πολύ ακόμα. Η Τζένι Βάνου είχε μια φωνή που τη λάτρεψαν όχι μόνο οι δημιουργοί, αλλά και οι θαυμαστές της. Για αυτή την ιδιαίτερη φωνή βραβεύτηκε στην Ισπανία, στην Πολωνία αλλά και στη Ρωσία, αποδεικνύοντας ότι η μουσική δεν έχει σύνορα. Η Τζένι Βάνου όμως δεν μένει πια εδώ. Μετά από πολύμηνη μάχη με την επάρατο νόσο, έφυγε το πρωί της προηγούμενης Τετάρτης, λίγες ημέρες πριν συμπληρώσει τα 75 της χρόνια. Εκείνη πέρασε στη γειτονιά των Αγγέλων και τα τραγούδια της στην ιστορία.